Κακός. Κωστά. Δηλαδή, αν δεν χτύπησε, ελέγχεται και αν μπορούσα να το ρωτήσω τον Τερζή, γιατί έκανες αυτή την αλλαγή, για να πάρω ύψος, θα μου έλεγε. Ρεσί, μπορεί να είναι και αγωνιστικός. Το δεν επιτρέπεται να κάνει αλλαγή αν έχει κουραστεί. Εντάξει. Μπορεί να κουράστηκε ο Σάκης. Μπορεί να πήγε πυρετό να μην μπορούσε. Και γιατί τον έβγαλε το σκα... τον έβγαλε καλύτερο παίκτη. Υγιέστατο. Και να βγαίνουν οι τρύπες από εκεί. Ρεσί, έτυχε αυτό τώρα. Άκουσε το με το Σάκης που τον βγάζει καλύτερο παίκτη. Πάλι θα συμπληρώσω. Βοήθεια Σάσα, βοήθεια δεξί, στόπερ, Ρόουζ, αθληταράδες, γι' αυτό ναι, πάνε. Ναι. Τώρα σωστό, μην το, σωστό, δεν σενά, υπάρχει τώρα. Σωστό, το παιδί είναι σωστό, εντάξει, σωστό. Θα πούμε, είναι παιχταράδες. Ρόουζ και τελειώνω, και τελειώνουμε, Άρη, λοιπόν, για να είμαστε και ακριβοδίκοι και σωστό, άξιοι. Γιατί είναι τι έχεις δίπλα σου. Σωστό. Όπως έχω πει για τον Γιαννούλη, αν δεν είχε Μιχαηλίδη δίπλα και είχε Βαρέλα. Θα πάμε. Ναι. Θα πάμε στο σιωπή, ναι. Να, για τους οπαδούς που πολύ, για τους φιλάθλους, να είμαστε αντικειμενικοί. Αν παιδιά αυτό το μάτς είχαμε αντί για τη Λαμία ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρουμε πέναλτι και να ακυρωθεί το γκολ αυτό το που βγήκε έξω. Έγινε και ένα πέναλτι. Θα το φτιάχνανε αβαβά και θα μας δίνανε και πέναλτι. Δεύτερη καλή διαιτησία για τον. Θα μας δίνανε και πέναλτι. Αβαβά. Έτσι. Δεν θα κοίταζε κανένας αν βγήκε η μπάλα στην σέντρα. Θα μετρούσε τον γκολ, θα το κάναμε γαργάρα. Ήμασταν δύσκολα. Στέφανε, ξεκινάς με πολύ καλή διαιτησία. Πάρα. Συγκρίση με πέρσι που σε πήδαγε κανονικά. Κανονικά. Κανονικά και με τον νόμο. Ο Άρης έχει ακυρωθεί γκολ Λαμίας κανονικό, μετράει. Μετράει, ναι. Μάλλον δεν μετράει. Παίρνει το πέναλτι αλλά... που είναι. Πέρσι δεν του το δίνανε. Είναι πέναλτι. Καθαρότατο πέναλτι υπέρ του Άρεος. Γιατί και ένα πέναλτι ο Ντάρκοβιτς εκεί στον. Σε ποιον το έκανε. Στον Ριέρα. Στον Περέα. Φλακοειδέστατο γιατί είναι πλάγια. Το κάνει ο Βλάξ. Δεν κάνει ο Βλάξ χαμηλά. Δεν το δίνει ο διαιτητής. Δεν ήξερε να το πάρει ο άλλος. Δεν έπεσε. Εντάξει. Αν πήγαινε βάρ θα το βλέπει. Πήγε σαν βλάκα με τις τάπες εκεί. Και του έκανε πέναλτι. Και δεν το σφύριξε ευτυχώς για σένα. Και για να κλείσω, παιδιά, ο στόχος ο βασικός χάθηκε. Από εκεί και πέρα όλα είναι ξενερώματα. Δεν θέλω να ακούσω περί κυπέλου. Πρωτάθλημα φυσικά θα το διεκδικήσω αφού πάει καλά η ομάδα. Εννοείται. Έτσι, μην ακούω χαζομάρες τέλος στο πρωτάθλημα. Γιατί, για το διεκδικήσεις. Αλλά κύριοι, κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος θα βγω. Πάλι το καλοκαίρι να μου γίνει να μου τύχει έτσι. Ο κόσμος ξενέρωσε. Πάλι δεύτερη χρονιά Λαχείο. Να παίξω με τι, με την Κοβαλίβκα. Μετά να παίξω με τη Ριέκα. Ούτε τότε να μέτυχα, ούτε μείναν ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος. Αυτά τα Λαχεία δεν βρίσκονται. Του χρόνου θα βγω, ξέρω εγώ, θα περάσω Ευρώπη και θα μου κάτσει να πούμε καμιά Everton. Και θα πω εκεί. Πετρούλουκες Χαλκιάς. Δεν μου λες, γιατί πήγε μου το σπάσει χθες ρε κουφάλα. Εγώ ρε φύγα να σου σπάσω. Εγώ στο ακούμπησε το μπλεύμα. Ακούμπηγμα ήταν αυτό. Ακούμπηγμα ήταν στο σηκώδι σου. Τι πράγμα. Μα φτιάχναμε τη τεχνική παρέδεξη. Παρέδεξη 8 για να βγεις με βήμα. Μαθαίναμε τεχνική. Σπάρινγκ δεν ήθελες. Ναι. Δεν σε άφηνα να με κοπανίσει. Το μάτι μου το κοκκίνησε. Ποιο σε κοκκίνησε το μάτι, ρε. Εγώ. Καταρχήν ο μορφοκούνελο. Άσε ρε, πού είσαι με μάσκα να πούμε. Ο μορφοκούνελο, ούτε καν σε πείραξε. Ασλαμά. Άστα αυτά. Σ' ακούω. Να στείλω χαιρετήματα το φίλο μα στη Σταυρούπολη. Το εστιατόριο στη Σταυρούπολη. Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο. Λοιπόν, κάθε Σάββατο 1 ευρώ όλα τα τεμάχια. Ματζάρι. Κάθε Σάββατο 1 ευρώ όλα τα τεμάχια. Δηλαδή, μπιφτέκι, σουβλάκι, πασέτα, σουζουκάκι, μπριζολάκι. Εύκολα το Σάββατο πας και κάνεις όλα τα άλλα εκεί. Ραπ. Ναι. Από μέσα είδηση, ο Σάκης χτύπησε στο καρπό και ζήτησε αλλαγή. Δεν μπορούσε να κάνει. Άρα, με άριστα το 10, ο Τερζής παίρνει 10 με τόνο. 10 με τόνο. Είχα μια μικρή αμφιβολία γιατί τον έβγαλε και το λέω το Χατζινάκο, ας πούμε μου λέει, ναι και τα λοιπά, Χατζινάκο, του λέω και μια και πιάσαμε Χατζινάκο. Ναι. Είπαμε για το τεμάχιο του Ματζάρη κάθε Σάββατο 1 ευρώ. Με ρωτάτε γιατί δεν παίζει η εκπομπή από τον Ραπτόπουλο στη TV και παίζει από το europoan.gr. Καλά το είπα. Ναι. Europoan. Europoan. Ναι. Λοιπόν, τους λόγους έγινε εκεί ένα συμβούλιο μεταξύ Χατζινάκου και Σχιζοδήμου και αποφασίστηκε να παίξει για κάποιο χρονικό διάστημα, όλο το χρόνο. Θα παίξει και από τα δύο κάποια στιγμή. Τώρα αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει να δει Ευρώπη, άλλη χώρα κτλ. europoan.gr. Εμείς θα βάζουμε τα best of κτλ. Την άλλη μέρα. Από εδώ, europoan.gr. Μάρια. Γι' αυτό εδώ μόνο, γι' αυτό ναι. Εδώ στα γρήγορα. Ναι. Μεγάλο ταξί. Respect Liam Gallagher, και δεν είμαι τη Britpop. Πρώτη πιο πολύ αμερικάνικη σκηνή, γενικά respect to Aces. Πάμε. Λέγε, τι θες. Τα θέματα. Τι έχει δει. Λοιπόν, εγώ ένα έβαλα για είδες, το. Είδαμε Βόλο ΑΕΚ. Ένα και Μαδρίτη. Ένα και Μαδρίτη. Εντάξει, ποδοσφαιρικά δεν έχω κάτι. Οκ, okay, ας πούμε. Ο Πάοξ, επειδή είπε κάτι ο Βασίλης τώρα στο web,
ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον το είδα φυψηλού και υποτίμησε και τέτοια. Ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ, γενικά σαν οργανισμός ΠΑΟΚ, αυτό που το μάθα τώρα και η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, εγώ το λέω από το 98-99, την έκφραση αυτή, όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, έστω με καθυστέρηση 15 χρόνια κάτι είναι, να μαθαίνουμε εκφράσεις. Το μυαλό το έχει συγκράσματα και είναι λογικό. Το μυαλό είναι συντρίτη, ξεκάθαρα. Έλα τώρα, μωρέ, τώρα. Και το δικό μου εκεί θα ήταν. Τους δικαιολογείς τώρα, και το δικό μου τώρα, εκεί θα ήταν. Δεν κάνεις τέτοια πράγματα, ασλαμάς πράγμα είσαι τώρα. Δηλαδή δικαιολογείς αυτό το 1-1, δηλαδή ότι σκεφτότανε. Εγώ λέω ότι αν δεν είχε την τρίτη να παίξει, δεν λέω θα το έπαιρνε καλά. Αλλά μπορεί να είναι και μια διαφορετική εξέλιξη. Έχω αναλυσάρα. Προσέγγιση. Έχω αναλυσάρα. Έχω ερωτήσεις. Έχω με το κοινό ότι ποδοσφαιρικά έχω το σιώπη. Μετά έχουμε τα ευρωπαϊκά. Είχαμε ωραία πράγματα. Ωραία. Πάμε. Ναι. Τι είχε δηλαδή. Εγώ ρωτάω. Ναι. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα παιχνίδι με ένα ρόλο πρωταγωνιστή. Ναι. Πέρασε, του πάω να κλέψω το μάτς, νύχθη Μπεσίκτα στο κέντρο, έχω τρεις αργούς, τρεις γρήγορους βολίδες, έχω τη μεγάλη πάσα από πίσω με χαφ και στόπερ. Λες αυτό που λέμε χρόνια. Ναι. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του ΠΑΟΚ, αυτό που το μεγαλώσαμε με αυτό, και είναι και από γενιά. Μεγάλη ευρωπαϊκή αποκλεισμή. Τώρα έχει. Κάθε... Ναι. Ναι. Ρε παιδί μου, χρόνια μεγαλώσαμε για να μαθούνται οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν τι? Πρόκριση. Τι? Με Τότενο. Δεν ήταν πρόκριση. Ρε, ναι, άλλο πάνω από εγώ. Άλλο πάνω από εγώ. Καλά, εκείνο δεν το ήθελε η Τότενο. Γιατί λέει από... Ναι. Δεν το ήθελε η Τότενο εκείνο. Το δήλωσα ξεκάθαρα στην αρχή της χρονιάς που δεν δήλωσε στην Ευρώπη την πιο ακριβή μεταγραφή και τη χρονιά. Τον Βλάκα τον Ολλανδό. Το δεκάρι που είχε δώσει του κόλλου τα λεφτά και δεν τον δήλωσε στην Ευρώπη. Ναι, ένα τσουβάλι ποδοσφαιριστή πώς παίζανε εσύ εκείνο το μάτσο. Δεν το ήθελε η Τότενα. Μπάμπη, αν το ήθελε εκείνο το μάτσο, τότε θα το έπαιρνε. Το 1-2. Το 1-2. Δεν το ήθελε. Το έπαιξε όπως βγει, δεν το ήθελε. Έγραψε, ρε παιδί μου, σου λέει. Δεν ήθελε πρόκριση. Έγραψε. Ούτε η μεγάλη πρόκριση είναι για τον ΠΑΟ. Το να νικήσει εκείνη την Τότενα είναι μεγάλο και σε οικογενειακό στο βοηθητικό του γήπεδο. Γράφει. Μεγάλο, γράφει, τέλος. Γράφει. Δεν πάνε σε κάτι τον πάγο. Όπως το ΑΕΤ, το Άρη με τη Σεντετιά. Όπως με την Άρσεναλ. Ένα-τρία στο. Η Άρσεναλ δεν το ήθελε. Ο Βεγγέρ εκείνη τη χρονιά ήθελε πρωτάθλημα και το πήρε τελικά. Εντάξει όμως, ήταν βομβαρδισμός. Θα ήταν τροχοπέδι να το πάρει εκείνο να προκριθεί για την Άρσεναλ να συνεχίζει στην Ευρώπη. Να, οκ. Okay. Και το βάζει πέρα με την ασύ του Ζαφυρίου που είναι σμποϊν. Είναι τρελή. Εκεί περπατάει ο Ασυλία. Ντόινγκ βγαίνει πάσα. Στο μάτσο εδώ πέρα, το θυμάσαι. Το φορεί στο Φραντζέσκο. Στην Τούπα, ναι, βγαίνει η ασύ του Φραντζέσκο. Ναι, αλλά έχει παίξει σεντερφόρ ο Φραντζέσκο. Έχει μαγική κίνηση, αν θυμάμαι καλά. Ο Φραντζέσκο είχε παίξει σεντερφόρ, θυμάσαι. Ναι. Ήταν πολύ καλή κίνηση στον Αναστασιάδη. Το έχω δει. Πολύ καλή κίνηση στον Αναστασιάδη. Παίξω με ένα χάφ παραπάνω, αν και φόρε. Εντάξει, κι άλλο μάτσο έχετε πάρει πόντο έτσι. Την μέρα που σκοτώθηκαν τα παιδιά. 4-6-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον κόλ του Νάγκμε. Σκοτωθήκαν τα παλικαράκια εκεί και οι κοπέλες. Το τραγικό. Με Φραντζέσκο πάλι σε τερφόρ είχες πάει. Τα θυμάσαι. Το ίδιο, ναι, εκείνο το βέβαια. Συνέχισε. Ήθελα να πω ότι η ομάδα σε κάθε σύλλογο, σε όλο τον πλανήτη, φαίνεται στο μεροκάματο, στο μεροδούλι μεροφάει η ομάδα. Τα ευρωπαϊκά είναι εξτραδάκια που τα παίζει και τελείως διαφορετικά. Ναι, αλλά τα εξτραδάκια είναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ναι. Άκουσα και εσύ και κάποιου άλλου που ημνούσατε καταπληκτικό μπάκου με την Μπενφίκα. Δεν ήμουν. Παιδιά, ήταν. Το άκουσα από κάποιου ρεπόρτερ. Ήμουνησα το δεύτερο ρόλο. Και κάποιου ρεπόρτερ πρώην Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που ξαφνικά γίνανε ΠΑΟΚ για να βγάζουν το ροκάμα του. Ο Καρφί, να λοιπόν, είναι καρφιά τώρα. Το ξέρω και εγώ αυτό. Ναι. Γνωστό είναι στην πόλη. Ποιο είναι. Γνωστό είναι στην πόλη. Ξαφνικά γίνανε ΠΑΟΚ. Από Παναθηναϊκός, από Ολυμπιακός, από ΑΕΚ, από Πηλαία, από Καψίδα, για να βγάζουμε μεροκάματο. Η επιλογή του ΠΑΟΚ αυτή ήταν αυτόματη. Τι άλλο να παίζει ο ΠΑΟΚ. Ήταν αυτόματη επιλογή. Τι να παίξει ο ΠΑΟΚ με την Πενφίκα, ας πούμε. Μα δεν μπορούσε να πάρει την Τζακίση. Και μεγάλη αλήθεια που είπε ο Χατζινάκος. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Αυτό το μάτσο ο ΠΑΟΚ με κόσμο δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει. Γιατί η Τούμπα γεμίζει, κάνει και σμπρώχνει. Αντιθέτως, εγώ θα περνούσα. Εσύ μπορεί να. Εσύ εγώ ναι. Θα περνούσα σίγουρα. Εσύ ναι, εσύ ναι. Αυτή είναι ναι. Γιατί. Ο ΠΑΟΚ με Μπενφίκα. Ακούω παδί και μπορεί να έχουμε στάσει. Γενικά, ο ΠΑΟΚ σε διπλή αναμέτρηση, αν η αναμέτρηση ήταν διπλή, δηλαδή υπήρχε και παντού. Δεν λέω διπλή, Μπάμπη. Λέω μονή με κόσμο. Μπορούσε. Λοιπόν, άκουγα μια αλήθεια. Σε αυτές τις μονές αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ. Εγώ θα σου πω το γιατί. Μια αλήθεια, θες να ακούσεις. Από τότε που η Τούμπα έγινε. Τσαντήρια γύρω γύρω και εκμετάλλα του λαού φαΐ ποτό. Σου πω τι έχει γίνει η Τούμπα. Σου το πω εγώ σε 10 δευτερόλεπτα. Τι έγινε η Τούμπα. Η Τούμπα παίζει ο ΠΑΟΚ 5 η ώρα ή 7 η ώρα ή 9 η ώρα. 4 ώρες πριν
τραβάνε οι παοξίδες εκεί πέρα όλοι μαζί. Τσίπουρα, μπύρες, μπριζόλες, φαγητά, τσίκρισμα. Έχεις γίνει ράκος. Τεράστιο μήνυμα πάνω σε αυτό. Έχεις γίνει ράκος. Πας στο γήπεδο έτσι. Άμα είχε καμιά ψιλοζέστη, την πήδηξε τη βάρκα. Ξεκινάει το μάτς, βγαίνει μια φωνή. Αν δεν τραβήξει ο ΠΑΟΚ, στο 10ο λεπτό είναι νεκροί όλοι. Την άλλη μέρα κανείς δεν πάει στη δουλειά. Κομμάτια. Κομμάτια. Τεράστιο. Η ομάδα. Αυτό είναι αυτό που πάντα γινόταν. Έχει δει τη φάση που να πηγαίνει στο γήπεδο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ έχω δει σε ποια του παθόντα. Τι πήγαινε πάλι. Τι πήγαινε στο γήπεδο. Τι πήγαινε στι αρχέ 80. Τι λε. Πλάκα κάτω. Να είναι μέχρι το 95 η τούμπα να πηγαίνει έτσι. Έτσι πήγαινε η τούμπα. Τούμπα είναι αυτή τώρα. Άλλο ότι έχει αλλάξει ο κόσμο και άλλο ότι πήγαινε φάση. Τι πήγαινε με σπρεσάκι. Δεν καταλαβαίνει. Πλακώνεσαι στο ξύλο μεταξύ σα στην κερκίδα. Σουρωμένη πεθαμένη. Πλάκα μα γιάν. Τούμπα είναι αυτή. Η τούμπα ήταν. Σταμάτα, ρε! Σταμάτα! Η τούμπα ήταν. Ο Μανάβης. Σήκωνε το χέρι ο Μανάβης. Έτσι. Μα αυτό σου λέω καμία σχέση. Ο Μανάβης έκανε έτσι. Ο κόσμος άλλαξε. Δεν άλλαξε ο κόσμος, ρε μαλάκα. Όχι ότι πολλές γνώμες γίνατε. Άκου τι σου λέω εγώ τώρα. Από τον Πατατούδη και μετά σας διασπάσανε το οπαδικό κίνημα σε 300 κομμάτια. Σύνδεσμος εδώ, σύνδεσμος εκεί, σύνδεσμος εκεί, σύνδεσμος εκεί. Μαλώνει ένας με τον άλλον. Άσε καημένε. Εγώ την Τούμπα τη γνώρισα έτσι. Ο Μανάβης επάνω και 40.000 παοξίδες έτσι. Ό,τι πει ο Μανάβης, ένας αρχηγός. Πήρατε 80 αρχηγοί τώρα. Πήρατε 300 εκπομπές στα ραδιόφωνα. Παοκάρχες, ιστορίες κτλ. Πώς θα κάνετε έδρα, ρε. Να και η Σούρα, να πούμε. Πριν το μάτς. Δεν φταίει η Σούρα, δεν φταίει η Σούρα, ρε. Τεράστιο θέμα. 4 ώρες πριν το μάτς. Στο web προχθές. Μαλακίες τώρα. Χαρακτήρισε κάποιο παλικάρι. Τα λέω καλά, κυρία μου. Ναι. Τελείως. Υπερτιμημένες τις καντίνες της Τούμπας. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή. Πραγματικά υπερτιμημένες. Το λες. Γενικά υπερτιμημένες οι καντίνες. Το περίφημο οι καντίνες, τα βρωμιάρικα της Τούμπας. Του Καφτατζογλίου κλάσεις ανώτερα ξεκάθαρα. Και οι τρεις πάνω και οι δύο κάτω. Συγκλονιστικό. Οι ίδιες είναι ένας λαό. Πλάκα με κάνει. Δεν είναι ίδιες. Οι ίδιες καντίνες είναι. Τι είναι. Δεν είναι ίδιες. Οι ίδιοι άνθρωποι πάνε. Τι αλλάζει το πόνο. Είναι πιο ωραία. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας στο ματ, στο chat. Ματ. Λοιπόν, λέει ένας. Απόστολος Μαρμαρίδης. Πάνω που πήγαμε να απομανταλοποιηθούμε, Ραπτόπουλε, ήρθε το δεύτερο εμίχρονο στο Αγρίνιο. Η επόμενη ανάλυση είναι αυτή. Πού είναι οι εφημερίδες, είδες τις, είδες, καλά, τις βλακίες θα τις δω. Εντάξει. Μανταλωμάτα, πρωτοσέλιδα, το μάνταλο. Λοιπόν. Ας έβαζε το πέναλτι ο άλλος και θα σου έλεγα τίποτα πέναλτι, άκου. Τελειώναμε το έργο. Η ΑΣΕ δίνει το πέναλτι. Α. Ξεκινάει 3-5-2 με full back. Παολίνιο Ινσούα, ο Ινσούα πεσμένος. Του Παολίνιο δεν μαρκάρει. Πάλι για πάω δεν άφησε. Άκου τώρα. Τρεις. Για ΠΑΟΚ μιλούσαμε ότι κάτι είπαμε για ΠΑΟΚ. Θα πούμε σαν... τώρα, κάτσε, γιατί μου το μήνυμα. Τι πράγμα δύο λεπτάκια. Τρεις βαρύς φορ σε τριάδα μεγάλων αποστάσεων. Κορυφή Ολιβέιρα, Λιβάγια αριστερά, Σαριφάλ δεξιά. 40 μέτρα απόσταση. 40 μέτρα απόσταση, οι τρεις τους οι αργοί. Ξέρεις τι ωραία πέρασε ο Κωνσταντόπουλος, ο Καρασαλίδης και ο Λιάβας. Πολύ ωραία πέρασαν αυτοί οι τρεις οι σέντερ μπακ. Και ο Τζανακάκης με τον Γουάντερσον. 5-2-3. Μια χαρά. Ωραία. Τι είναι το πιο απλό για να κάνει μια ομάδα που πάει στον πρώτο ρόλο και θέλει διπλό. Η ΑΕΚ. Θα βάλει το μάνταλο και θα βγάλει ένα στόπερ. Δεν έκανε τίποτα σημαντικό, μαγικό. Δεν έκανε κάτι τρομερό. Έβαλε το μάνταλο. Έβαλε το μάνταλο. Και ο άλλος δεν βάζει ένα χαφ πάνω στο μάνταλο να την κόψει την ΑΕΚ στα δύο. Ένα χαφ ακόμα. Ποιο έχει εξάρει. Κοιμήθηκε όρθιος. Και παίρνει ο μάνταλος ελεύθερος την μπάλα. Εντάξει, θα δώσει μια πάσα, θα την πάρει, θα την ξαναδώσει. Ηρέμησε το παιχνίδι στο κέντρο, πήρε την κατοχή. Την καλή κατοχή, όχι τη μικρή την πάσα, τη δεν ξέρω πού να τη δώσω. Μου κάνει και αλλαγή το τσιγκαράκι και βάζει ένα άλλο χαφ του κόλου. Μάζουρε και παπαριές. Την έκανε ο μάνταλος την ομάδα να παίξουν με τέσσερις μπροστά, με ένα χαφ, με ένα στόπερ λιγότερο. Πήρανε λίγα μέτρα οι παιχταράδες οι τρεις και καθάρισαν οι άλλοι. Μετά, το είπαμε και τώρα και προηγουμένως, είναι δυνατόν ρε, να είναι η ΑΕΚ να έχει τον καλύτερο παιχταρά, ψηλό, παιδαρά, να τον έχει συνέχεια έξω από την περιοχή, να χτυπάει αυτό τα κόρνερ και τα φάουλ για να πηδήξουν οι άλλοι. Μπήκε ο μάνταλος, χτυπάει το κόρνερ, πηδάει ο Λιβάγια γκολ.
στις τρεις κεφαλιές, η μία είναι γκολ του Λιβάγια. Και εσείς τον έχετε έξω στην περιοχή και να χτυπάει τα φάουλ. Αυτά έχω να πω για την ΑΕΚ. Και μην τρελάνετε, μην τζατίζετε με το Μάνταλο. Mm-hmm. Φάτε το στιγμά από το Μάνταλο. Παίρνει ο Πάο και ο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα τα επόμενα 30 χρόνια. Τώρα πήρα, θα φάνε κι άλλο στιγμά. Ποιον? Το Σάχο. Γιατί. Μάνταλο παλιά κοπή, αλλά απαραίτητο σε αυτή την ΑΕΚ. Λέει ο Άλλη Κούπερ. Όχι, ο Άλλη Κούπερ. Δεν την κάνει μεγάλη την ΑΕΚ αυτή ο Μάνταλο. Λοιπόν. Ο Σάκο το φορτώθηκαν. Εσύ δηλαδή που μας λέγατε που είναι ο Σάκο που βάζει 7 γκολ το χρόνο το φορτώθηκε η ΑΕΚ. Τώρα το φορτώθηκε η ΑΕΚ. Γιατί το φορτώθηκε η ΑΕΚ. Κάτσε. Ένα παράδειγμα. Μου φέρνει ένα παράδειγμα. Ναι, γιατί υπάρχει περίπτωση. Έφυγε τα χάμα από τον Πάο για καλύτερα. Πήγε στην Ιταλία. Δεν έπιασε. Πού να πιάσει την Ιταλία. Σε μικρομεσαία ομάδα. Σε μικρομεσαία ομάδα. Τι. Έπεσε η ομάδα. Και τον παίρνει η ΑΕΚ. Και γυρνάει στην ΑΕΚ. Αν ήταν αυτά όλα που ήταν, θα τον άφηναν από το Ιταλικό πρωτάθλημα να έρθει, ας πούμε, στην τριτοτέταρτη της Ελλάδας. Άκου. Είναι ο Γαλανόπουλος αργός. Είναι. Είναι ο Κρίσης της αργός. Ο Γαλανόπουλος αργός. Εντάξει, ο Γαλανόπουλος δεν τον έχει και αργό το παιδί. Γκολ κάνουνε. Δεν είναι και αργό. Όχι. Όχι. Άμα εμένα με κόβει ο Σιμόες και μου κάνει 8 γκολ το χρόνο, Σακόβ, πειράζει εμένα. Δες, ο Σαχόφ, ο Σαχόφ καταρχήν. Ο Σαχόφ θα κάνει πιο πολλά γκολ από τον Μάνταλο, ρε, άμα παίξει. Καταρχήν, τα 8 γκολ που είχε κάνει ο Σαχόφ, που τα είχε κάνει τα μισά από τον πάγκο. Ναι. Είχε και παίχτη να τον τροφοδοτήσουν. Αυτό ποιο τον τροφοδοτήσει, πέραν του Λιβάγια. Ποιο παίχτη ρε τον τροφοδοτούσε τον Σαχόφ, ποιον. Ο Σαχόφ. Ναι, είχε Βιερίνα και Μάτσο στο καλά του. Στα μπακ. Έχει μπακ τέτοια η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Τώρα. Το Γιανούλη μόνο. Το Γιανούλη. Και σήμερα, το επόμενο περιμένω να το δούμε. Τι θα δούμε, το καινούργιο. Ερώτηση, ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Πες μας, πάω κατρόμητος τώρα. Περίμενε λίγο, ρε Σικώστα. Σάκοφ, τι συμβόλαιο έχει. 400.000. 400.000. Ο Τζιόλης, ο παλιός, ο Χαφ, πέπτει στο Πάκο, τι συμβόλαιο έχει. Έθιμα, είχε πίσω εκατομμύριο. Κάπου, ναι. Ωραία. Ο Ματίγια έχει 250.000. Εσύ δίνεις ένα 300 για 3 Χαφ, Ματίγια, Τζιόλης, Σάκοφ να τους βάλεις 30 να παίξουν. Όχι. Δεν τους κάνω. Τι να μου λες τώρα, Σάκοφ, Τζιόλης, Ματίγια, ένας παίκτης, 3 άτομα. Τι τους κάνω. Το ίδιο πράγμα χάλι. Ποιο Σάκοφ βρε. Δεν μαρκάρει κανένας. Τελειώσαμε τώρα. Δηλαδή μπορεί να αναπτύξει παιχνίδι ένας από τους τρεις. Δεν καταρχήν στο transition όταν... Ούτε ένας όταν... ένας. Στο transition ρε φίλε. Εσύ ένα συγκούλου σε κάνε πουτάνα ένα συγκούλου έχεις να μαρκάρει τα κάμπτα δικά σου μωρέ. Έχουνε. Έχεις εξάρι. Εξάρι. Εσύ τι έχεις. Ήρθε ο Ατρόμητος χωρίς Μανούσο. Ο Βέλιος τελειωμένος. Με έναν συγκούλου της πλάκας. Φοβερός δηλαδή. Τι της πλάκας. Εκπληκτικός. Τι Μανούσο. Ξεκίνησε ο Μανούσος. Τι Μανούσος. Άλλο. Τι άλλο ρε. Τι άλλο ρε. Κουτσός ήρθε ρε. Χωρίς το Ρισβάνι. Δεν αυτό ρε. Χωρίς το Ρισβάνι, χωρίς το Μανούσο, χωρίς το Βέλιο. Στον Πάο συγκολούσε. Στον Πάο. Στον Πάο δεν έφτιαξε αυτό. Ένα γκάλο. Ένα γκάλο σε βάλανε στόπερ. Βρε ένα γκάλο σε βάλανε στόπερ, τρίτο στόπερ. Και καλά που βάλανε τον γκάλο γιατί αν έπαιζε ο Ρισβάνι θα κέρδιζε. Στο λέω εγώ. Αν έπαιζε ο Ρισβάνης θα κέρδιζες. Γιατί ο Ρισβάνης χαμηλά με τον Τζόλ δεν τον έπιανε. Ο Γκάλο τον έσβησε. Καλύτερα Αβραάμ Παπαδόπουλο παρά Ρισβάνη φίλε. Ο Ρισβάνης, ο Τεμπέλης, καλά που έλειπε. Η μεγαλύτερη νίκη του Ατρομήτου ήταν η απουσία του Ρισβάνη. Και ο Γκάλο χαμηλά τον έκανε τον πιτσιρικά το δικό σου. Αν μολάσκε τον έκανε. Ο Μανούς τον πήρε αυτό από κάτω. Πίσω από το φόρο. Από τον Ρισβάνη τρέχει, σαν να φοράει πατραχοπέδι δηλαδή. Ήταν ο Μανούς. Μόνο ο Ρισβάνη έλειπε τον Ατρόμητο. Τραυματίας ήταν ο Μανούς. Εφού έπεσε, τι να κάνουμε δηλαδή. Στα τέτοια μα άμα ήταν τραυματισμένο. Ήταν μέσα στην 11η. Τι μα νοιάζει άμα ήταν τραυματισμένο. Και πάλι τον κόλπο. Δεν είναι αυτό. Μην μιλάσει, είναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όχι μόνο ο Πάουκ, σχεδόν όλε οι ελληνικέ ομάδε που έχουν μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι προέρχονται από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, τι... Σχεδόν πάντα έχουν αυτό το πράγμα που έχουν. Αυτή ναι. Τη χαζομάρα. Τι μου λες, μωρέ. Όλες κάνουν και τι μου λες, τον Ολυμπιακό. Τι τον Παναθηναϊκό. Ναι. Πάρε πέρσι τον Ολυμπιακό. Ναι. Πώς έπαιξε σε όλα τα μάτς που είχε ναι. Μετά ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν πριν. Ναι. Ήταν ένα-ένα αυτό. Ναι. Αυτή τη χαζομάρα που έχουν οι ελληνικές ομάδες. Ναι. Όλες οι ελληνικές ομάδες. Γι' αυτό και είναι, λέμε, το δύσμερο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί είναι η κατάντια αυτό το πράγμα. Μετά από ένα ευρωπαϊκό μας να ξέρνεσαι. Πες μας το φόρ σου, δεύτερον, πες μας τα χάφ σου. Με λέει ο... Τι. Ένα θέμα, καταρχήν δεν φταίει ο Φερέρ. Δεν φταίει αυτός που τον αφήσανε με έναν ελληματικό. Τα είχαμε έχει ψυχολογικά, μα έχει ψυχολογικό. Πάντων πέντε πουτάνες, πάντων για να τσουβάλει ναρκωτικά, να τελειώσει η υπόθεση. Ωραίο ψυχολογικά. Άμα έχει ψυχολογικά. Ωραίο μήνυμα κοινωνικό.
Μα δεν έχετε ψυχολογικά. Άμα έχει πρόβλημα στη θέση. Πάει τον εκεί, 2-3 και όλα θα γίνει καλά. Θα τα βγάλει στον ΠΑΟΚ τα προβλήματα του Σβιντέρσκι. Είναι μια προσέγγιση παοξίδικη. Είναι μια παοξίδικη προσέγγιση. Καταλαβαίνετε τώρα. Έχει θέματα, γι' αυτό και τόσο καιρό δεν αγωνιζόταν ούτω ή άλλω. Για τον Πέλκα, τι έχει να πει. Ο ΠΑΟΚ είχε μόνο ένα φόρο και είχε ένα μόνο φόρο. Για Πέλκα. Και αυτό το ότι. Ωραίο κοινωνικό παίξι. Πάρτε ναρκωτικά, δεν έχετε ψυχολογικά προβλήματα. Ότι έχουν παίξει 4 μάτς. Παοξίδικο, ωραίο. Ότι έχουν παίξει 4 μάτς. Και ότι του ξεκουράζουμε επειδή θα παίξει με την Κράσνοντα, αυτό είναι γελίο. 4 μάτς παίξανε. Πότε προλάβα να ξεκουραστούν. Επειδή πέρασε κάτι ο Στέφανος για Πέλκα, ναι. Αν με ακούει ο κουρέας του Δημήτρη του Πέλκα, να επικοινωνήσει τώρα μαζί μου. Ναι. Όταν ανοίξουμε γραμμές να βγει. Τον θέλω οπωσδήποτε. Τι το θες, να σου βάλει μαλλιά και σένα. Το λατρεύω. Θα σε πού είναι, ρε. Το λατρεύω. Πέρκα ή Ζίβκοβιτς βασικό. Σταμάτα τη κολοκουρέα και πέρκα ή Ζίβκοβιτς βασικό. Αυτή τη στιγμή ο Ζίβκοβιτς, τα στοιχεία που δείχνει στον ΠΑΟΚ είναι να πούμε ένα ποδοσφαιριστή, είναι ποντένσε στυλ. Που τον ξέρουμε πώς έχει παίξει. Είναι τέτοιο στυλ. Ο Ποντένσε δεν τα κόλλαγε τα γκολ. Για να καταλάβει ο κόσμος περίπου περί τίνο στυλ πρόκειται. Το θέμα είναι να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό. Ο Ζίβκοβιτς είναι ένα εξτρέμ. Λοιπόν, με τα πάντα. Ξέρεις με δίπλα, με μπουκα, με γκολ, με τα πάντα. Ξέρεις γιατί θα προκριθείς με την Κράσνοντάρ. Οχ, πάει. Ξέρεις γιατί θα προκριθείς. Ευχές δίνει. Πρώτο στο δεύτερο προκριματικό θα έχω φόρο. Όχι. Ξέρεις γιατί θα προκριθείς. Γιατί. Γιατί παίζεις το πρώτο μάτς εκτός έδρας. Και ξέρεις γιατί θα προκριθείς που παίζεις το πρώτο μάτς εκτός έδρας. Γιατί δεν θα παίξεις με center for. Θα παίξεις Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Τζόλι. Και ξέρεις γιατί θα βάλεις γκολ. Γιατί οι Ρώσοι να πούμε παίζουν κατακτητικά και ανεβαίνουν ψηλά και τρώνε κόντρες. Έτσι λέει τουλάχιστον εγώ δεν την έχω την ομάδα. Έχουμε πάρει συνέντευξη ο Πετροτός στο... Ναι, αλλά εκείνοι οι Βραζιλιάνοι σουτάρουν. Δεν παίζουν έξω την κοιτάκα. Σουτάρουν. Ρεπόρτερ τη Κράσνοντα και λέει του αρέσει να παίζουν. Είναι λίγο Ηρακλή αυτή. Επειδή λένε μαλακή. Ο ρεπόρτερ καθόλου αυτή τη στιγμή έχει την πιο σφιχτή άμυνα στη Ρωσία. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Κράσνοντα. Ναι, θα τη δούμε. Έχει την πιο σφιχτή άμυνα. Θα τη δούμε ψηλά. Οπότε εμένα αυτά που λένε τα τριγύρω. Θα τη δούμε ψηλά. Γιατί θα πάρει πρωτοβουλία. Εσύ αν κάνει τον κακόμοιρο, δεν μου λες. Θα βρει σαγόνι ανοιχτό με τώρα μάτι κλεισμένο εδώ. Γιατί αν δεν παίξει τον κακόμοιρο, θα πάρει ζημιά. Δεν μου λες, εγώ σου λέω τώρα. Περίμενε. Τον κακόμοιρο θα κάνει. Αν πάει ο Πάουρο ανοιχτή, θα φάει. Περίμενε, Κώστα. Γιατί θα φάει πολλά, γιατί δεν έχει εξάρει τα καφ. Γιατί ο Πάουρο παίζει χωρί εξάρει του. Δεν έχει εξάρει τα καφ. Και εδώ με τον Ατρόμητο και με τη Λάρισα των 11 αργών. Σου κάνε θέματα ο γιατί δεν έχει εξάρει. Ο Ατρόμητος θα σου πω. Παρά τα αυτά, ο Ισίτ ήταν καλός. Καλά. Συγγνώμη λίγο ρε παιδιά, καλά τα λέτε. Από Κράσνοντα, έτσι θα προκριθεί. Ναι. Πες ένα μηδέν. Ραπτόπουλο θα προκριθεί. Ένα μηδέν, αν χάσει την Κράσνοντα, είναι καλό. Όχι. Δεν χάνει. Με ένα μηδέν. Όχι. Γιατί πάει ο διάβολο στο ποδάρι του και γίνει τα τσάφη και χάνει ένα μηδέν. Πάω καμά χάσει ένα μηδέν, είναι δύσκολο καταρχήν. Είναι δύσκολο να παίζει βόλο. Πώ θα βγάλει γκολ εδώ πέρα. Δεν θα ανοιχτεί. Συντούπα θα υπάρχει. Ναι, εννοείται και σεντερφόρ και μπακάλα. Backup θα έχεις. Και τους δύο. Άρα θα είσαι ενισχυμένος. Έχουν φτάσει στη ρεβάρα. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Για να περάσει ο ΠΑΟΚ. Στον κλειστό χώρο που δεν τον έχεις. Θα έχω και θα έχω και ένα backup. Καλύτερο από αυτού που έχει. Από πίσω βαρέ. Καλά τα λέτε εδώ πέρα. Δηλαδή η πρόκληση είναι ένα παιχνίδι εκεί. Αν το φέρω χ ή και δεν χάσω. Αλλιώ δεν παίρνω. Όχι, δεν είναι αυτό. Πώ δεν είναι αυτό. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το καλό αποτέλεσμα. Το καλό αποτέλεσμα. Να μην χάσει. Να μην χάσει. Και να βάλει γκολ βασικά. Θα βάλει γκολ. 2-1, χάνει. Τι γίνεται. Πάλι γκολ, δεν σε δώσει τούμπα. Δεν πρέπει να ανοιχτεί. Δεν παραπάρει μέτρα. Ναι, άλλο 1-0. Ναι. Άλλο 2-1. Γιατί πάλι. Γιατί με το 2-1 κυνηγά ένα γκολ ναι. Σε 90 συν λεπτά. Εγώ σου λέω ότι κυνηγά γκολ. Και το 1-0 κυνηγά 2 γκολ. Ωραία, η βασική μα προπόθεση ότι πρέπει να κυνηγεί γκολ. Πώ το βάζει έστω και ένα. Είτε έχει κερδίσει είτε το φέρει σε τέτοιο, σε παράτα. Δεν πρέπει να βάλει ένα γκολ. Εννοείται. Το έχει μελετήσει αυτό πώ πρέπει να αναπτυχθεί η ομάδα σου για να κάνει ένα κατακτικό ποδόσφαιρο. Το είδαμε τον Ατρόμητο αυτό. Προσπάθησε να κατακτήσει τον ποδοσφαιριστή. Καταρχήν, το μάτς με τον Ατρόμητο ναι. Δεν είναι σύγκριση. Γιατί ήταν μια ομάδα. Πώς δεν είναι σύγκριση. 12 ποδοσφαιριστές ναι. Έξω τη μεγάλη περιοχή. Ναι. Κάνανε μια τελική. Ωραία. Και δεν ήταν τον γκολ από αυτό. Ήταν Ατρόμητος. Μια τελική χειρισία. Τι σημασία έχει, περίμενε. Συγγνώμη, έχει το βρωμοδόκαρο το οποίο στατιστικά δεν μετράει. Περίμενε, μισό λεπτό. Γιατί. Ακόμη κουνιέται το βρωμοδόκαρο. Μιλάτε με στατιστικά. Μισό λεπτό στατιστικά. Μα αυτό του λέω. Μην τα λεστά. Σε έκανε τα τέρα. Σε έκανε τα τέρα. Τι είναι τώρα. Περίμενε. Το αν πήγε μπάλα. Το αν πήγε μπάλα. Πάει άλλο. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ο Γιακουμάκη κάνει σε κενίε τη Ο Γιακουμάκη, αν και εκεί λεγόταν Βάντερσον τη Κράσου, τα πράγματα.
Σε βάλαμε στο τη κράτο το γραφικό. Τον οποίο το θεωρώ πολύ αδικημένο παίκτη Έλληνα που το σφαίρισε το Γιακουμάκη. Α τα βάζε μόνο και αυτό. Πέτρο. Α τα βάζε. Όχι μόνο τώρα. Α τα βάζε. Τέλο πάντων, ήταν πάρα πολύ κακό στημένο στον Ατρόμητο γιατί είχε δύο αργού ποδοσφαιριστέ στη δεξιά πλευρά. Και μπίσε Βαρκέσιτ. Που δεν μπορούσαν να τα καλύψουν ένα στον άλλο. Υπάρχει δεξιά πλευρά εσύ. Στα χαφ παίζει εσύ. Ναι, όταν έχει δεξί μπακχάφ και είναι πάνω ο Μπίσβαρ, ποιο θα τον καλύψει. Α, λες να τον καλύψει. Εγώ θα τον καλύψω. Στην κάλυψη, ναι. Στην κάλυψη. Στην κάλυψη, ναι. Στην κάλυψη, ναι. Στην κάλυψη, ναι. Στην κάλυψη, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Έτρεχε ο Μιχάλη δεξιά και αριστερά. Σωστό. Για να του καλύψει. Σωστό. Σωστό. Και πάω πάντα μείον έναν πίσω. Λοιπόν. Και σε αυτό λέω ξαναλέω, δεν φταίει ο Φερέιρα. Ποιο έκανε τη σέντρα την μπάσα για τον γκολ του Πάοκ. Γιανούλη. Γιατί δεν θέλει να φύγει ο προπονητή του Πάοκ ο Γιανούλη, γιατί κάνει 300 δουλειέ. Στον αγωνιστικό χώρο και κάνει καταρχήν είναι ένα πάρα πολύ καλό αριστερό μπακ, το λέμε από πέρσι. Δεν είναι μπακ. Γίνεται δεκάρι. Γίνεται δεκάρι σε πολλές φορές. Είναι δεκάρι, είναι εξτρέμι. Είναι ένα σύγχρονο αριστερό. Είχατε δυο δεκάρια χθες, δυο δεκάρια στα πλάγια σας. Γιατί φάγατε τον γκολ. Γιατί αυτοί οι δυο στο μαρκάρισμα δεν υπάρχουν, ούτε ο Γιαννούλης, γιατί το παιδί δεν πάει γυρνάει συνέχεια. Ανέβα, κάνε τον δεκάρι. Παίξατε με δύο δεκάρια στα δεξιά μπακ. Ο Μπίσης, στα αριστερά μπακ ο Γιαννούλης. Φουλ μπροστά. Αργός κόφτης να κάνει. Και τρία σέντερ μπακ. Και σε χτύπησε. Ένας μαύρος έκανε πουτάνα να πούμε ο Εσικούλου. Που κανονικά πρέπει να παίξει ο Εσικούλου σέντερ φορ. Απ' την αρχή να τους κάνει άλλο κάτω. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα πάμε μετά. Για το Ατρόμητο ΠΑΟ. Βλέπεις την δεκάδα του ΠΑΟ. Ναι. ΠΑΟ Ατρόμητος. Ναι, για το ΠΑΟ Ατρόμητο. Ο Μιχαηλίδης καλύπτει τα κενά αμυντικά του Γιαννούλη. Ο Μιχαηλίδης κάνει πλάτη το Γιαννούλη. Ωραία. Ναι, ναι. Πλαγιάζει. Βλέπεις από την άλλη μεριά δεξιά τον Μπίζεσβαρ και τον Μιχάη που έχει να παίξει από τα playoff. Έτσι. Και μπροστά τον Ζίφκοβιτς. Ναι. Που είναι νεοαποκτητής ακόμα δεξιά. Δεν μαρκάρει και δεν κάνει. Ναι, δεν μαρκάρει. Σωστό. Και ο Ατρόμητος έχει βγάλει 5 φάσεις από τα αριστερά. Έτσι. Και δεν πάει ποτέ από τα δεξιά. Ναι. Δηλαδή ο Κάναντι. Βλέπει το είδε. Από την μα το είπαμε, η δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Περίμενε λίγο. Πάει ο Κάναντι και επιτέθεται από την καλή πλευρά του ΠΑΟΚ και αμυντικά και επιθετικά. Επιθετικά του Γιαννούλη και αμυντικά την αλληλοκάλυψη του Μιχαηλίδη. Και δεν βγάζει ούτε μία φάση από το Μπίσεσβαρ. Ούτε μία φάση από το Μπίσεσβαρ. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Και δεν πάει το Μπίσεσβαρ που θα στερηθεί και αμυντικά γιατί στο ένα μέρα δεν είναι και ο Μιχάη στην αλληλοκάλυψη. Ακόμα το παιδί πρώτο παιχνίδι είναι, δεν μπορεί να κρυφθεί. Γιατί ο Κυβρακίδης είναι πολύ καλύτερο back half από τον άλλο που παίζει αριστερά. Είναι μία εκδοχή. Ήταν κανένα να μην αλλάξει πλευρές. Εντάξει, δεν εντάξει. Τι να πάει με το ανάποδο. Εγώ λέω ότι είναι το αμυντικό κενό του Γιαννούλη επειδή τον γνώριζε ο Κάναντι. Ναι. Κοίταξε, εκεί έβαλε και άλλους ένα παίκτη παραπάνω γιατί το Γιαννούλη το φοβόταν και σου λέει θα βάλω ένα χαφ. Θα βάλω ένα χαφ. Αυτό που δεν έκανε δηλαδή ο Κολάτος, ο προπονητής της Μπενφίκα, εγώ θα το βάλω. Έβαλε, αλλά πάλι είχε προβλήματα. Του την έκανε τη σέντρα. Ο Γιαννούλης δεν είναι αριστερό μπακ στον ΠΑΟ. Ο Γιαννούλης είναι εξτρέμ, είναι δεκάρι, είναι πασέρ, είναι σκόρερ, είναι οτιδήποτε άλλο. Και πρέπει να έχει ένα χαμάλι για να κάνει και τη δουλειά να μαρκάρει. Και αυτός ο χαμάλις λέγεται Μιχαηλίδης. Το μόνο λάθος στην 11 του ΠΑΟΚ είναι για ποιο λόγο δεν αγωνίστηκε ο Κρέσπο. Ο οποίος έχει μπήκε μόνο αλλαγή. Ένα 90 λεπτό. Μπήκε ναι. Αλλαγή. Μπήκε αλλαγή. Δεν αγωνίστηκε από την αρχή ενώ ξέρω ότι μπήκε να αλλαγή. Στον Μπίσεσβαρ. Να παίξει τη μεριά του Μπίσεσβαρ. Γιατί ο Μπίσεσβαρ για να θα βγει δεκάρι. Για να κάνει κάποιο για να υπάρχουν καλύτερες δεν καλύτερες. Πίστευα ο άλλος ότι με τον Μπίσεσβαρ δεξιά. Γιατί σου λέει τι Λάρισα τι Ατρόμητος. Δεν το υπολόγισε τον Ατρόμητο. Τελειώσαμε. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε Ευρώπη με μπάκα. Πάμε κοινωνικά θέματα τα οποία θα τα αναλύσουμε ευθύς εξ αρχής με τον Στέφανο. Πρεμιέρα στο πρωινό αύριο. Ορίστε. Πρεμιέρα στο πρωινό. Τι είναι αυτό. Ποιος εμείς. Η Δανάη Μπάρκα. Δανάη Μπάρκα. Τι είναι αυτή η Δανάη Μπάρκα. Ναι. Στην είχα πει και στο ραδιό. Η κόρη της Σταυροπούλου. Τη Βίξη Σταυροπούλου η κόρη. Το Μπάρκα έχει του μπαμπά το επιθετό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αυτή με τις μάσκες ρε. Η Βίξη Σταυροπούλου είναι άξια γυναίκα γιατί έγινε ηθοποιός χωρίς να είναι η μουνάρα. Δούλευε στο μπαρ του άντρα της, του πρώην άντρα της. Μεγάλωσε το παιδί και δούλευε. Και πήγε και στο μπαρ του άντρα της ερχόταν οι, πώς τους λένε, οι καλλιτέχνες, κουλτουριάρδες κτλ. Και την πήρανε μαζί τους. Είναι αξιόλογη κοπέλα η Βίκη Σταυροπούλου. Γιατί είναι αξιόλογη κοπέλα. Χωρίς να είναι γκόμενα, έκανε καριέρα. Το μόνο εύκολο είναι να πάει ένα σκηνοθέτη να δει μια ωραία γκόμενα. Τσαλακώθηκε. Και τσαλακώθηκε γυναίκα κτλ. Εγώ τέτοιες γυναίκες, ας είναι χοντροί. Τις, δηλαδή
Μπράβο τη. Και, πάει η κόρη και μπράβο τη χίλιε φορέ. Την κόρη τη, την κοπέλα και αυτή η παχουλή είναι. Πήρε από τη μάνα. Και πάει η κόρη στο ρεύμα σε Face Κορδά. Ναι. Μαλέσκου, Ιωάννα Μαλέσκου, την καινούργια, την Νέα Μενεγάκη. Μαλέσκου, έτσι. Μαλέσκου. Την Τσιμψιλή πάει κόντρα στο ρεύμα. Η Τσιμψιλή. Άκουσε, δεν πάμε στη ψυχή. Η Τσιμψιλή είναι κρυομούνα. Μύρε. Μάλλον και με τον Αρνάντο που τώρα. Τσιμψιλή γελάει. Το ούλο δεν φαίνεται. Κλασικό Ελληναριό. Ψεύτικο. Ψεύτικο. Κρύα, το λέω εγώ. Εγώ όταν με κάνα συνέντευξη αυτέ, λέω ποια είσαι εσύ, Τσιμψιλή. Μου λέει ένα. Κόφτα. Ωραία λέει η Τσιμψιλή. Τι ωραία Τσιμψιλή. Κρύο, κρυόπλασμα. Στη γειτονιά μα είχε Τσιμψιλή κρυόπλασμα. Η άλλη γυρία, πώ τη λέγανε, χίλιε φορέ καλύτερη. Ποια η Μπαλετζάκη. Χίλιε φορέ και πιο δημοσιογράφο, πιο καλή. Εντάξει, η δημοσιογραφάρα, πολύ καλή. Μάρια, γνώμη για την κυραντορέτα. Πολύ καλή. Κυραντορέτα Παπαδημητρίου. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Μου άρεσε μόνο στο ξεκίνημα στα Ασία του Χριστόφορου. Μένα με αρέσει. Τώρα έχει γίνει πόδι και γάμπα Νίκου Καρούλια. Όχι Καρούλια, ρε το Μιλφούκουλια. Χέρι, ελάτε να σα δίνουμε. Έχει χάσει θηλυκό τα 95%. Τραγικό. Διάλειμμα στην καταλληλότερη στιγμή. Αγαπάμε, αγαπά. Πάμε Ευρώπη. Κοινωνικά, γραμμέ. Άντε να πιούμε λίγο. Και συνεχίζουμε. Πάμε, πάμε. Πάμε. Στο ψητοπολείο Ματζάρης κάθε μέρα τρως και γουστάρεις. Επιμονή μου βάσεως όλα τα σάντουιτς μόνο 2 ευρώ και στο σαλόνι και στο delivery. Η Τρίτη και η Πέμπτη είναι οι μέρες της χαράς, καθώς με μια μερίδα παίρνεις δώρο άλλη μία της επιλογής σου. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι μαγικές, καθώς ένα ολόκληρο κοτόπουλο σουβλάκι και μια μερίδα της επιλογής σου τα τρως μόνο με 10 ευρώ. Τρως φουλάρις γιατί υπάρχει στη Σταυρούπολη ο Ματζάρης. Για τους φίλους κρεατοφάγους βρίσκεται καθημερινά. Κοκορέτσι, κοντοσούβλι, χοιρινό, προβατίνα, γύρω μοσχαρίσιο και κοτόπουλο, μπιφτέκι, πανσέτα και όλα αυτά όλα στα κάρβουνα. Και νόστιμα και φθηνά και γρήγορα. Ματζάρης, τρως και γουστάρεις. Εμείς δεν πουλάμε.
δώσουμε και συγχαρητήρια στους τεχνικούς του Eurobank και στον Σχιζοδήμο πατέρα και υιό, που μεγαλώσαν το στούντιο, το κάναν διπλάσιο, φτιάξαν κάμερες καινούργιες, καλώδια και αναβάθμισαν σε μια πόλη η οποία δεν έχει καμία ανάπτυξη, τσούκου τσούκου, και το ραδιόφωνο εδώ, το οποίο πήγε και πάει πολύ καλά και θα γίνουν ανακατατάξεις, βλέπω εδώ, φανταστικά. Μπάκα. Νίκο, μ' ακούς καλά εμένα? Ναι, okay. Μια χαρά. Μπάκα. Πάμε να δούμε τη φιλινάδα του, τη Manchester United, την Πίπα. Από την Crystal Palace. Την Crystal Palace. Ο γέρος 2-2, ο προπονητής. Θα πούμε όλα. Πάμε ένα-ένα. Λοιπόν, λοιπόν, αφού ξεκίνησε για τη Manchester United, θα πούμε και ότι ναι, ναι, η αμυντική τετράδα της Manchester United, που όλοι έχουν την ευθύνη εκεί πέρα. Πόσο λογικό εσένα σου ακούγεται όταν ένας ποδοσφαιριστής παίζει στη Manchester United και να μην μπορεί να πάρει μια σωστή τοποθέτηση και να έχει φτάσει μέχρι εκεί πέρα. Μια αμυντική σου τοποθέτηση στην αλληλοκάλυψη, το βασικό πράγμα. Για Lindelof μιλάμε. Ο Lindelof, ναι, ναι. Που τρώει στο πρώτο γκολ. Παράλληλα, ο Σο είναι αργός, όπως βλέπουμε στο γκολ, και τον παίρνει καλύτερη θέση ο επιθετικός και δέχεται η United τον γκολ. Τα δύο half της United, ο McTominay με τον Pogba, γιατί ο Φερνάντες έπαιζε πιο μπροστά. Ναι, έτσι. Αμυντικά δεν γυρίσανε ποτέ να βοηθήσουν, ποτέ δεν ζητήσανε την μπάλα να κάνουν παιχνίδι. Ο Μπρούνο Φερνάντες δεν ήταν αυτός, ήταν το πρώτο κακό παιχνίδι με τη Manchester United του Μπρούνο Φερνάντες, εγώ προσωπικά. Το είδες, Ασλάμα? Γκολ και φάσεις είδα. Α, γι' αυτό, γι αυτό, δεν, έκανε, γι αυτό δεν έβαλε και γκολ. Παρακάτω. Ένας λόγος που δεν έβαλε γκολ. Ναι, άρχισε να βάλει το Φάντεμπεκ. Η Manchester United έφαγε νωρίς τον γκολ και ανέβασε ψηλά την άμυνα, γι' αυτό το λόγο. Αλλά αυτό που έκανε ο Σόλσκερ μπορεί να ήταν και λόγω της απειρίας του που ανέβασε τόσο γρήγορα την άμυνα και να αγχώθηκε. Γιατί εντάξει, το 6ο λεπτό ήταν. Δεν υπήρχε να ανεβάσει. Τρομοκρατήσε και παίρνει μέτρα, ναι. Χωρίς λόγο. Επίσης, ότι όταν παίζεις με Σο και με Ρσά, γιατί ο Μπισάκα έλειπε και έπαιζε με τον Ράσφορντ και τον Τζέιμς, ότι κατέβηκε. Ο Ράσφορντ στη γραμμή έπαιζε. Ναι, και δεξιά στον πάγκο. Ότι έπαιξε ο Τζέιμς, εμένα μου δείχνει ότι φωνάζει για εξτρεμ και ότι ο Γκρινγκουόντ δεν είναι για βασικό εξτρεμ. Ο Ράσφορντ δεν είναι εξτρεμ. Για τον Τζέιμς που ξέρει. Ναι, ναι, σωστό. Εμένα μου δείχνει ο Σόλσκερ ότι ζητάει εξτρεμ εκεί πέρα. Με αυτή την κίνηση. Με αυτή την κίνηση, γιατί ο Γκρινγκουόντ δεν είναι βασικό εξτρεμ. Θα ξέρετε, εσεί που βλέπετε την εκπομπή και δεν. Οι προπονητές μιλάνε με πράξεις. Όχι με δείχνουν. Όπως του πάω μπορεί να άδειξε. Το έδειξε με τον Τζέιμς, ναι, σήμερα. Έτσι, έτσι, έτσι. Άλλο μάτς. Άλλο μάτς. Θα πούμε για την Τζέλσι με τη Λίβερπουλ. Ναι. Μια λεπτομέρεια. Εδώ τώρα, ναι. Στην απόκριση του Ντεχέα, στο πέναλτι, ο Ντεχέα έχει βγει περίπου 10 εκατοστά. Να το, ναι, δεχθώ. Το ένα πόδι βγαίνει. 10 εκατοστά. Δείτε που έχει βγει ο Τσιντότας. Και ο Πασχαλάκης. Και εγώ λέω ότι αυτό, αν το απέκρουε ο Μάνταλος, ο γκολκίπερ της Λίβερπουλ, ο Μπέκερ. Ο Άλισον Μπέκερ, ναι. Δεν θα το δίνει επανάληψη. Παρακάτω. Πιο γρήγορο σε θέλω. Chelsea Liverpool, λοιπόν. Λάμπαρτ ξεκινάει 4-3-3. Χωρίς σεντερφόρ, ο Βέμερ εξτρεμίζει. Ναι. Δηλαδή, τα σεντερφάκ της... Κράζουμε. Είσαι τραγικός, Ποπό, και απαράδειο που κάλεσες αμαία τον Φούρναρου. Εγώ στη θέση του ανακαλούσα. Πάμε παρακάτω. Yeah. Εμείς εδώ είμαστε μια παρέα και αλληλοκατηνιαζόμαστε. Αλλήμωνο αν βάλαμε γραβάτα και να ζητούσαμε συγγνώμη με τον άλλο. Και εμένα μου έχουν πει 1000. Αμέα στο μυαλό είναι. Επιθετικά. Δεν είναι! Το λες κάνει μια πρόταση και δεν λέει. Εσύ εγώ. Αυτή η κοστία. Με είπε τέτοιο πράγμα. Το άμερα. Με είπε τέτοιο πράγμα. Είναι normal. Να με πάρουν τηλέφωνο να με πούνε τον κοροϊδεύεις. Δεν ξέρω. Άδειο μου. Μη μία. Αγιά μου τσάω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αγιά μου τσάω. Αμα είμαι εγώ που τον πήρα. Πάμε. Το τσουρέκι με τη σοκολάτα που δεν βρισκώνει. Τι αγγίζει σοκολάτα. Τσουρέκι σοκολάτα. Ο τερτε. Δηλαδή, να το βάλεις στο ποιό να το παίξει, δεν το παίζει έτσι. Πεις κάνε τον... κάνε τον τρελό, κάνε τον παλαβό. Του πεις τον καλύτερο ηθοποιό του κόσμου. Άντε να το κάνει. Σας το κάνει και του φυσικού του. Λέγε, παρακάτω. Λοιπόν, Chelsea Liverpool. Είδαμε μια Chelsea που κατέβηκε με την περσινή τετράδα της άμυνας. Δηλαδή, ουσιαστικά, και ο Τσίλου, και ο Ντιάκο Σίλβα, αυτά τα νέα μεταγραφικά προβλήματα δεν παίζανε. Εγώ είδα και άλλο. Ένα.
Είπαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Πολύ βασικό αυτό. Λείπανε. Φυσικά, έλειπε. Λοιπόν, είπαμε την προηγούμενη αγωνιστική για το κενό στα στόπερ με το Φαμπίνιο. Ήταν τερματίας ο Γκόμες. Πιο καλά πήγε ο Φαμπίνιο. Εκεί πήγαν. Πιο καλά πήγε ο Φαμπίνιο. Πολύ καλό ήταν ο Φαμπίνιο. Χίλιες φορές από τον Γκόμες. Σε αυτό το μάτι ήταν πολύ καλό. Μισό λίγο. Σόπιο μάτς. Μισό λίγο. Μπάμπι Γενιτσάρ, άκου να σου πω. Αν περνούσε ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής πώς ξαφνικά έβγαινε Ευρώπη κατευθείαν μετά από μια δεκαετία κάκιστη και απέκλειε την Τότεναμ. Εκείνος ο ΠΑΟΚ είχε μια πορεία πίσω. Έτσι. Και αποκλείει την Τότεναμ εκείνη. Δεν του στερώ τίποτα. Απλά η Τότεναμ δεν ήθελε την πρόκριση. Το έδειξε ξεκάθαρα στην αρχή τη σεζόν, μη δηλώνοντας την πιο ακριβή τη εκείνη τη σεζόν μεταγραφή. Τον Ολλανδό, τον Καραγκιόζ, τον ξεχνάω. Φαντερφάρτ. Και το είπε και ο Χάρι Ρέντναπ. Θέλουμε να βγούμε Champions League εκείνη τη χρονιά. Όπως ο Βενγκέρ το 97 είπε επίσημα και σε μένα το προηγούμενο βράδυ στο Μακεδονία Παλάς, ίσως και στον Εν Τζόρνταν που μίλησε μαζί του, δεν ξέρω σε τι διάλεκτο, σε κάτι. Μπορεί να είπε ο Βενγκέρ στον Τζόρνταν, ξέρω εγώ. Κανονιέριδες. No. Over. Πάνω τον πάω. Πολλά γίνονται. Τέλος πάντων, δεν ήθελε εκείνη η Arsenal, πήγαινε για πρωτάθλημα και το πήρε. Θα ήταν τσουβάλι στην πλάτη της χωρίς νόημα να προχωρήσει στην Ευρώπη. Εντάξει, απλά πράγματα. Sorry, και να συμφωνήσω γι' αυτό την επόμενη χρονιά θα έλανε Champions League να βγαίνει ο κατακτητής του Europa League. Μπράβο. Τελείωνε με την Chelsea, να πάμε στα κοινωνικά. Λοιπόν, με την Chelsea. Είπαμε για τον Φαμπίνιο που έπαιξε πολύ καλύτερα. Από τον Γκόμες. Λοιπόν, Λάμπαρντ. Παίρνει την κόκκινη ο Κρίστιανσεν και τι κάνει. Βγάζει το πιο επιθετικό του παίκτη, το Χάβερτς. Ό,τι είχε η Τσέλσι μέχρι τώρα ήταν ο Χάβερτς. Την καθάρισε την ομάδα. Την καθαρίζει και μου παίζει χωρίς επιθετικό. Ο Βάμερ εξτρεμίζει. Δεν πατάει ποτέ στα στόπερ. Δεν πιέζει ποτέ τα στόπερ τη. Ξεκυμνώθηκαν και τα χάφ βέβαια τη Τσέλσι. Ανέβασε τις γραμμές της Λίβερπουλ. Αλλά τα χάφ της Τσέλσι ξεφτυλίζονται. Όταν βγάζει τέταρτο πριν την αποβολή τον Καντέ, σαν να του λέει του άλλου δύο είστε άχρηστοι. Ζορζίνιο και. Άμα είδε το παιχνίδι, ο Μάουντ τι θέση έπαιζε. Ναι. Ο Μάουντ τι θέση έπαιζε το παιχνίδι. Ο Μάουντ. Τίποτα. Εξτρέμο. Συνήθω εξτρέμο αριστερά έβγαινε. Όποτε έβγαινε. Κυρίω από αριστερά έβγαινε. Δεν έπαιζε τίποτα. Πίσω δεν γυρνούσε να ζητήσει την μπάλα. Τίποτα δεν έπαιζε. Είχε χάσει τη θέση του. Ο Ζορζίνιο δεν μάρκαρε. Ο Καντέ βγαίνει μπροστά στην περιοχή να σουτάρει και γυρνάει την μπάλα πίσω. Καλά, το έκανε. Κακή είναι... μέρα. Ο Καντέ σε πάρα πολύ κακή μέρα. Ο άλλο ξέρει ο Σωτηρακόπουλο. Διακριθέντα τον είδε. Μιλάμε εκεί τρέλα. Ο Καντέ. Τρέλα. Ναι, 12-2, ναι. Μιλάμε τρέλα. Τρέλα. Τον έβλεπε που προσπαθούσε να τον βγάλει τέταρτο. Αντί να πει είναι λάθο να βγαίνει. Μεγάλο παιχνίδι ο Καντέ. Σπα τηλεόραση. Ρε Σωτηρακόπουλο, πιο μεγάλο. Τον αποκλείει τότε TV, τα λεφτά που έχει πληρώσει. Αυτοκτονείς που δεν έγινες, ξέρω εγώ, δεν έκανες άλλους 50 δημοσιογράφους. Δηλαδή, κοροϊδεύετε εμένα που έβγαλα 3 αμαία, ας πούμε, που λέτε τα αμαία και τους χαζούς και τους τρελούς και τα λοιπά. 25 άτομα δουλεύουν Θεσσαλονίκη από παρέα Ραπτόπουλου και τα λοιπά. Δουλεύουμε παρέα. Και δεν είναι δημοσιογραφικό αμαία, ποδοσφαιρικό αμαία. Ο Σωτηρακόπουλος που είδε τον Καντέ σαν τέταρτο φιλοσοφία να πατάει και να χαλάει κάθε επίθεση της Τσέλσι. Και στο γκολ, αντί να μείνει ο Καντέ πίσω που τρέχει, να πέσει ο... Πώς το λένε που βάλει τα γκολ, ο εξωαριστερά της Λίβερπουλ. Να πέσει ο Μανέ στο στόπερ και να γίνει κόκκινη κάρτα. Και πληρώνουμε εμείς το OTTV. Και πολύ καλή ο OTTV. Εντάξει. Αλλά, ναι. Λοιπόν, τέλος. Με το Φιρμίνιο να μην συμμετέχει χωρίς... στην επιθέση της Λίβερπουλ. Τον. Το Φιρμίνιο. Και όλα να γίνονται από τα δύο εξτρέμ, το Σαλάχ και το Μανέ. Τον άφησε πίσω γιατί ήταν λίγο συντηρητικός ο Κλοπ. Και ήταν συντηρητικός και τελειώνω με αυτό. Και το είναι ο Ζώτα. Και το, ναι. Ήταν πολύ συντηρητικός και στο βιολογικό κομμάτι. Στέβανε. Είμαι ο τελευταίος που θέλω να κάνω τον δικηγόρο του Σιώπη. Στέβανε μόνο αυτό, σε παρακολουθώ λίγο. Γιατί δεν θα κάνω τον δικηγόρο του Σιώπη. Έστειλε προηγουμένως ένα μήνυμα. Φίλε του Ολυμπιακού, προφανώς Ολυμπιακός. Προφανώς. Για την Arsenal. Ανάμεσα στα δύο μάτς με Arsenal. Ναι, που κέρδισε τον Μπάουκ. Είπαμε τις περισσότερες πιθανότητες. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Έτυχε μια φορά. Ισχύει ό,τι προηγουμένως και για τον Μπάουκ. Έτσι. Χωρίς να κάνω δικηγόρο του Σιώπη. Okay. Έχει δίκιο εδώ. Οι 9 στις 10 περιπτώσεις σε ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν είναι μπροστά ευρωπαϊκό παιχνίδι, το μυαλό είναι εκεί. Και είναι και λίγο λογικό. Ο Έλληνας, αλλά και ο ξένος του ελληνικού συλλόγου, το βλέπει το μάτι αυτό σαν βιτρίνα.
Το βλέπεις σαν βιτρίνα, κάνε τα ψέματα. Στέφανε, ορίστε, Big Brother βλέπεις? Ούτε μία φορά είδα, αλήθεια σου λέω. Αυτούς που βρίζουν τον Big Brother, ναι. Πιστεύεις ότι το βλέπουν? Το βλέπουν για να το βρίζουν. Το βλέπουν για να το βρίζουν. Λογικό δεν είναι. Και όχι μόνο το βλέπουν, εγώ πιστεύω ότι... Μπαίνουν και στο online το κανάλι. Το παίζουν για αυτό το αρσενικοθήλικο που έχει μέσα, πώς το λένε, είναι άντρας, είναι γυναίκα, έναν... Το γουστάρω, ο Θέμης. Ο Θέμης. Το γουστάρω. Το βρίζουν το παιδί, το βρίζουν το Θέμη και είμαι σίγουρος ότι οι μισοί που το βρίζουν, το παίζουν ονειρευόμενοι ότι κάνουν σεξ μαζί του. Είμαι 1000% σίγουρος, πρώτον. Δεύτερον, κάτι τύπη, κάτι τύπησες, τύπου μαμαλάκι. Ο μαμαλάκης λέει, το Big Brother δεν το βλέπω. Προσέξε, φουλ επίθεση κατά του Big Brother από τον Ηλία Μαμαλάκη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε τα είπε έξω από τα λόγια για το reality που άλλοι και άλλοι δικάσει. Σε ερώτηση αν παρακολουθεί τα λογαριασμό, ελάχιστα, γιατί δεν μπορώ να βρω κάτι που να μ' αρέσει. Ενώ εσύ που έβαλε κοτζάμα τραχαλέους, 2 μέτρα παλικάρια, λόγω ανεργίας να του κάνει μάγειρες στο σπίτι, να ξεφτιλίζονται από τις γυναίκες τους και να τους διώχνουν, να πηγαίνουν στις μάνες τους και να μαγειρεύουν μαζί με τις μάνες τους, εσύ έχεις παρουσιάσει μεγάλο έργο που έβαλε τον άντρα στην κουζίνα. Ένα το κρατούμενο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε. Εντάξει, οκ, okay, δώσε. 2 τα κρατούμενα. Πώς ήταν το βίντεο, ποιος δεν έχει δει το βίντεο με τη Χριστίνα την κοπέλα? Ποια Χριστίνα? Μέσα. Α, μπράβο. Πώς δεν το είδανε? Ναι. Κατηγορούν όλοι, το είδατε καλά καλά. Έτσι. Σε αργή κίνηση, ξανά σε επανάληψη, καλά. Ο Φούρναρης το μελέτησε. Ο Φούρναρης έχει κάνει τον ήθελα απόψε. Τα 30 δευτερόλεπτα τα έχει σκίσει. Τα έχει δει και μπροστά του. Τόση κάνει, τόση μελετήσει τις φλέβες που γλύφει η κοπέλα του. Τι πιο την τεχνική. Φούρναρης. Το κράζω σήμερα, είναι η μέρα του. Λοιπόν, Στέφανος. 26 μήνες στον κτηνοτρόφο, 14 στους Τούρκους. Ο εθνοφύλακας και κτηνοτρόφος των Εύρων που υπερασπίζει για τα ελληνικά εδάφη λέει εδώ ότι δέχτηκε επίθεση από το τουρκο τέτοια στα σύνορα του Εύρου, καταδικάστηκε σε 26 μήνες και άλλοι σε 14. Σχόλιο. Γι' αυτό εδώ. Ναι. Επλέον φίλε, δεν μπορείς να προστατεύσεις την περιουσία σου, όπως έγινε και με κάτι κτηνοτρόφους στοιχείο που στη Μόρια. Ποιο είναι αυτός ο καταπλησμός στοιχείο, δεν είναι? Όχι, σωστό είναι η σύνδεση. Λέσβο. Λέσβο, μπράβο. Λέσβο, έχεις δίκιο, Μαρία. Κάτι στη Λέσβο, ναι. Όχι, μου λέω κοτσάρα κι εγώ. Εντάξει, ναι. Ναι, ρε φίλε. Απλά γίνεται εκεί πέρα, λέει, λατούν μαντριά, καίνε μαντριά, κλέβουν πρόβατα, κάνουν ράουνε και αν πας να υπερασπιστείς την περιουσία σου. Ρίγανη θέλει. Σε ορμάνε για αντιρατσιστικό νόμο, πώς το έχουν βγάλει αυτό. Αυτή τη μαλακή. Δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν μπορεί να υπερασπιστείς. Θα έρθει ο άλλο στο σπίτι σου, θα σε λατήσει, θα σε κλέψει, θα σε κάνει και εσύ θα τον χαριστεί και θα τον πει εντάξει, αλλά να μα γαμίσει κιόλα, θα πούμε και ευχαριστώ. Αναγκαστικά ρε παιδιά, οπότε σου λένε το κράτος επίσημα, σου λέει κάτσε μη μιλάς, θα σε κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι αυτοί, πώς τους λένε, πώς τους έχουμε ονομάσει τώρα τελευταίως να δεις, οι επενδυτές με τα φουσκωτά τους λέω εγώ, οι επενδυτές που έρχονται με τα φουσκωτά θα καθόμαστε προσοχή, θα μας κάνουν ό,τι θέλουν και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά είναι τα πράγματα παιδιά, φορέστε τις μάσκες, φοράμε όλοι τις μάσκες, έτσι, γιατί μπορεί να χαλάσει το σαλάμι εκεί πέρα στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να λήξει το γάλα. Μπορεί να πάθουμε κάτι, αλλά άμα φοράς μάσκα δεν παθαίνεις τίποτα. Και άμα φοράς μάσκα δεν μπορείς να μιλήσεις και όλα. Αν σου έρθει κάποιος, ρε παιδί μου, εκτός της ελληνικής ομογένειας, έρθει τίποτα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έρθει η Πακιστάν, Συρία. Και θέλω να ρωτήσω εγώ εκεί πέρα, όταν γίνεται πόλεμος στη Συρία ή οπουδήποτε γίνεται, δίπλα που είναι το Ντουμπάι, η Σαουδική Αραβία, το δίπλα κράτος, γιατί δεν πας πρώτα-πρώτα εκεί πέρα, ας πούμε, για να ζητήσεις άσυλο, που είναι και δίπλα. 500 χιλιόμετρα γύρω-γύρω είναι και έχουν πολύ καλή ανάπτυξη και λεφτά. Γιατί δεν πάτε εκεί πέρα να ζητήσετε άσυλο και έρχεστε 4.000 χιλιόμετρα από θάλασσα, από οπουδήποτε και δεν παίρνετε απλά ένα αεροπλάνο με το διαβατήριό σας, να πληρώσετε και 500 ευρώ και να κατεβείτε στο αεροδρόμιο σε 2 ρίτσες, απλά όμορφο και ωραία. Ερωτώ εγώ. Τελευταίο κοινωνικό σχόλιο πριν πάω στον μπάγκα που έχει τα κομμενικά. Μπάγκα, να είσαι έτοιμος, έτσι. Πολλαπλασιάστηκαν τα λουκέτα λόγω κορονοϊού στα σχολεία. Λουκέτο σε 17 σχολεία και τμήματα τάξεων λόγω του κορονοϊού αποφάσισαν οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με τη λίστα συνεχώς να ανανεώνεται. Δηλαδή, σχολείο δημοτικό Ημιτό, Νίκαια, Γλυφάδα, Δραπετσόνα, Λιώσια, Γενικό Λύκειο Αθήνας, Αχαρνές, Ιστορίες κτλ. Και πάμε στο άλλο.
κορονοϊό σε τρία πανάκριβα ιδιωτικά σχολεία δεν πήρε έκταση το θέμα. Σχολή Μωραΐτη. Είναι το τρίτο ιδιωτικό σχολείο. Λοιπόν, επιπλέον έχουν εντοπιστεί δύο δασκάλες στην ελληνογερμανική αγωγή και ένας καθηγητής δευτεροβάθμιος εδώ στα εκπαιδευτήρια Κώστα γείτονα. Και τα σχολεία δεν κλείνουν, έτσι. Στα παιδάκια τα άλλα κλείνουν τα σχολεία. Στα άλλα γιατί. Δεν έχει καμία σχέση με το πρωί του Πασό. Τι γείτονα. Εκεί που ήταν ο Λεμονής, κάτι τον έλεγε ο Αλέφαντος, σχολές γείτονα. Λοιπόν, γιατί τα παιδάκια στη Τούμπα να πούμε να κλείσει το σχολείο και στα ιδιωτικά, γιατί. Και δεν έχει αστυνομία να πάει, δεν γράφει. Δεν έχει εκεί πέρα. Δεν έχει, δεν γράφει. Και τι μπάσκετ τα παιδάκια, τι, τα αφήνουμε. Τι είστε εσείς, δεν είστε. Για τις συναυλίες στην Αθήνα δεν χρειάζονται να πάρουμε μέτρα, αλλά για το γήπεδο απαγορεύεται να μπει ο κόσμος. Ναι. Έτσι. Ποια έκανε η Νατάσα. Ναι. 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 Όταν βγήκε η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, ο Μπούζος δεν έλεγε το όνομα. Που έκανε τα πάρτι στον Πανόραμα. Ναι. Άμα ήταν κανένας γύπτος από τον Δευτεροπόταμο, θα το έλεγε το όνομα. Να ρωτήσω, μήπως στη Γερμανία σε κάποιο μάτς υπήρχε κόσμος. Ναι. Υπάρχουν και σε χιλιάδες στην Ντόρμουντ. Ήταν αλήθεια ή το πήρε το μάτι. Αλήθεια είναι. Όχι, αλήθεια είναι. Βγάζουν κάποια εισιτήρια. Όντως το Σάββατο μεσημέρι πρόσεξε από μακριά. Ναι. Είχε κόσμο, αλλά ήταν οι ντόπιοι. Ρε εσύ ήταν όμως, αυτό δεν είναι. Νομίζω και στην Αγγλία έγινε. Νομίζω και η Μίτλεσμπρο είχε βγάλει εισιτήρια. Εδώ είναι η Νατάσα. Χωρίς μας. Και εμείς εδώ χιλιάδες κόσμος. Ναι. Καταρχήν. Μέχρι 12 κολλάει, μετά δεν. Τελείως. Είναι το αποκλείσμα. Λοιπόν, τι κομμενικά υπάρχουν στη Showbiz. Πάμε διάλειμμα και κόσμο 5-40-600. Τι μπορεί να κάνουν αυτή η γυμναστική παραπάνω δηλαδή από αυτούς που κάνεις με η Notch County. Ναι. Με την Bagger μόνο. Στο Πόλο Κουτσολιάκος League. Στο Πόλο Κουτσολιάκος League. Στο Πόλο Κουτσολιάκος League. Λέγε ρε. Εσένα που σ' αρέσουν τα κοσμικά και έτσι, θέλω να μου πει γνώμη που ο Γρηγόρης Αρναούτο που τα έβαλε με την Ιωάννα, με την κυρία Τσιμτσιλή, επειδή για το έκανε ο Αρναούτογλου ένα σκίτσο και κανένα αυτό σαρκασμό ότι μαγειρικά και ότι τον έδειχνε χοντρό και παρεξηγήθηκε ο Αρναούτογλου ότι τον έπανε χοντρό. Μα είναι. Εντάξει, είναι λίγο χοντρό. Είναι θέμα τώρα όλα αυτά. Η Τσιμτσιλή είναι κρύα. Και εγώ είμαι φαλακρός. Πρέπει να παρεξηγηθώ. Εγώ είμαι και χοντρός και φαλακρός. Ναι. Είδες. Η Τσιμτσιλή. Άλλο, δεύτερο. Τι έστω. Κι εγώ το διάβασα, ναι. Άλλο, δεύτερο. Λέγε. Δεύτερο. Λέγε. Λοιπόν, αυτό που είπαμε πριν για τη Δανάη Μπάρκα, να μείνω εκεί πέρα. Η Μπάρκα, η χοντρούλα. Όχι, μόνο και ο Αθερίδης. Ναι. Βλέπουμε ότι πολλοί ηθοποιοί εισέρχονται σε εκπομπές είτε τηλεόρασης είτε ραδιοφώνου. Που είναι άνεργοι, ναι. Είτε ραδιοφώνου. Μα είναι άνεργοι. Λόγω κορονοϊού. Μα είναι άνεργοι. Και μένουν άνεργοι άλλοι δημοσιογράφοι και, βγαίνουμε, και βλέπουμε δημοσιογράφους οι οποίοι το κράζουν αυτό το θέμα. Ναι. Και σε ρωτάω τώρα, θα πάρεις εργοδότης. Εμένα, είμαι εγώ εργοδότης, λέγε εμένα. Λέγε. Τον καλύτερο, ναι. αυτόν που είναι η δουλειά του και την ξέρει, ή αυτόν που θα σου φέρει τα νούμερα. Αυτό θα φέρει τα νούμερα. Εξαρτάται όμως. Γιατί άμα είναι γυναίκα, παίζει και τ' άλλο. Τι παίζει, ρε Μούση. Τι. Άμα είσαι εσύ μόνος και, έχει, και είναι μια γυναίκα, τα νούμερα θα κοιτάξει να το κάνεις. Να κάνεις πάρτι, δηλαδή να την κλεντήσεις. Αυτό πάει τώρα πού, ας πούμε, σε ποιον πήρα. Εσύ με ποιον είσαι, παιδί μου, με τον δημοσιογράφο ή με τον ηθοποιό. Με τον καλύτερο, ποιος είναι καλύτερος να. Α, μπράβο. Καπιταλιστές δεν είμαστε. Τρίτο. Σωστό. Α έρθει καμία να σε εργαλείς και εσύ πες να κοιτάξει τα νούμερα. Είχαμε την Ευρυδίκη Βαλαβάνη που έβαλε στήθος και το παραδέχτηκε. Δηλαδή βλέπουμε πλέον ότι οι γυναίκες οι οποίες κάνουν πλαστική, βγαίνουν ανεξάρτητα και το λένε ότι έκανα ενώ παλιά το κρύβανε. Αυτό το. Τι σου λέει. Βγαίνουν ανεξάρτητα, λίγο φουρναρίζεις απόψε. Sorry, ναι. Τι ανεξάρτητα, ρε, κατάλαβε. Δηλαδή, ότι το λένε απροκάλυπτα και δεν το κρύβουν. Απροκάλυπτα και άνθρωπο αυτό. Ωραία είναι να βάζεις. Ξέρεις τι ωραία αίσθηση να έχεις 4 χιλιάρικα στα χέρια σου να τα ζουλάς. Ωραία, δεν μ' αρέσουν. Πιστεύουν οι γυναίκες ότι οι άντρες τους κοιτάνε στα στήθια. 4 χιλιάρικα ζημιά. Νομίζουν οι γυναίκες ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάει ο άντρας είναι τα στήθια. Εσύ ένα παλικάρι μου είχε πει. Ναι, δεν θα έκανε καμία. Γιατί κόψανε και στήθη κάποιες γυναίκες που κάνανε παστεκτομή. Γιατί... Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και τι να βάλεις. Βάζεις, ρε, το πιο εύκολο. Για άλλο λόγο το κόβουνε. Συνομίζεις. Μην μπερδεύεις τώρα το. Για άμα έχει καρκίνο μια γυναίκα και το κόψει. Βάζει, ρε φίλε. Ναι. Πιστεύεις ότι χάνει τη θηλυκότητά της, νομίζεις. Όχι. Τι κάνει. Απλά επειδή νιώθουν ανασφάλεια, γι' αυτό βάζουν πολλές γυναίκες. Ειδικά όταν δεν είναι παντρεμένες, είναι μικρές ηλικία. Ρε παιδάκι μου, εσύ μια γκόμενα άμα δεν έχει στήθος μεγάλο, σε πειράζει. Όχι. Εσένα ρε σε πειράζει. Εμένα καλά είναι, ρε, και λίγο δεν πειράζει. Σε πειράζει. Εγώ ξέρω γιατί το χρειάζομαι, Κώστα.
Μένα μου αρέσει να κοιμάμαι εκεί πάνω. Εσύ λέγε. Να τρέχει και το σαλάκι λίγο. Και το σαλάκι. Για να βρει μισή να βάλει δύο κεφάλαια. Δεν πρέπει να είναι τέτοια. Σταμάτα λίγο να μιλήσει. Εγώ ξέρω τι κοιτώ. Α πούμε η Κριστίνα Λαγκάρντ έχει πολύ μικρό στήθο. Άμπρα, εσύ κοιτά το στήθο. Είναι σαν την πρώτη μέρα τη. Αναλόγω τη γυναίκα. Τι θα πει αναλόγω. Μπορεί να με ενθουσιάσει μόνο το πρόσωπό τη και τίποτα άλλο. Μπορεί να με ενθουσιάσει τα βυζιά τη και τίποτα άλλο. Είναι αναλόγω τη γυναίκα. Δηλαδή, αν μια γυναίκα δεν έχει στήθος, ναι, σε πειράζει. Είναι αναλόγως τη γυναίκα. Αν σου αρέσουν όλα τα υπόλοιπα, δεν έχει πρόβλημα. Αυτό. Ναι. Καταλάβατε μαλακισμένες ότι τζάμπα κάνετε εγχείρηση να βάλετε στήθος. Κώστα, η αλήθεια είναι όταν πάω να δω ένα μάξι. Πάω πρώτα να δω τα πίσω φανάρια. Είναι αλήθεια αυτό. Τα φανάρια κοιτάξτε. Τα πίσω φανάρια πάω να δω και μετά βλέπω το αυτοκίνητο. Λοιπόν, εντάξει. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές.
πείτε ό,τι θέλετε με επιχειρήματα. Τι σημαίνει πείτε ό,τι θέλετε με επιχειρήματα? Ρίξτε πινελίκι, διαμαρτυρηθείτε, αλλά όχι. Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό ή εκείνο για αυτό το λόγο. Να μάθετε τη δημοκρατία που διδαχτήκατε από τους πασοκομπαμπάδες σας και τους πασοκομπαπούδες σας, να την κάνετε στην πράξη, να πούμε. Πάμε, ναι. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, κύριε μου, σας ακούμε. Κώστα Βαγγέλης από την Αθήνα, είμαι, καλησπέρα. Καλώς τον Αθήνα. Βαγγέλης από την Αθήνα. Φίλος του Καρατζαφέρη, κατάλαβες ποιος? Ο Γιώκας. Ναι ρε φίλε, τι κάνετε? Καλή σεζόν να έχετε. Να τι έγινε, φίλε. Πού χάθηκες? Να... Εδώ δουλειά. Είμαι, με... μου στείλω πάκα στο το link για να σας δω, γιατί δεν σε βρήκα στο YouTube. Αυτός είναι ο... Ναι, ο πάκας είναι ο νεότερος εδώ. Είναι καλό παιδί. Ράψες, έχω παρατηρήσει. Επειδή βλέπω τις αναλύσεις σου και τα λοιπά που κάνεις στα παιχνίδια, ότι το παίρνουν όλοι και λένε μετά τα ίδια. Από άλλα ραδιόφωνα, κάτι παλιοί παίκτες, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κάνουν sprint από την καρέκλα μέχρι την πίστα και τούμπαλιν, και πολλοί ακόμα θα μάθουν ότι μετά το θάνατό μας θα κάνουν καλύτερες αναλύσεις πάνω στην μπάλα. Δεν είναι που ευλογούμε τα γένια μας, αλλά είναι η αλήθεια πώς θα το κάνουμε τώρα. Και το τίμολο συμπληρώνει στην ανάλυση και στην πληροφορία ο ένας τον άλλο, και αυτή είναι επιτυχία. Βαγγέλη μου, το team. Με τον Καρατζαφέρη τι έγινε, θα κάνουμε κανένα έξτρα? Και έξτρα θα κάνουμε, και εγώ είδε, σου είχα πει και πέρσι ότι εσύ με τον Γιάννη θα μείνετε και θα είμαι καλεσμένοι, και είδε ότι αυτό που σου είπα αυτό έγινε. Δηλαδή δεν μου λες, ο Στέφανος Χίος δεν κολλάει μαζί μας τρίτος? Με συγχωρείς, μα τον έχεις το εκρηκτικό δελτίο. Τι εκρηκτικό δελτίο? Έλα μία ώρα, Καρατζαφέρης Ραπτόπουλος Χίος. Συμφωνείς? Άμα γίνει αυτό, θα είσαι ο επόμενος που θα πυροβολήσουμε. Όχι, εγώ έτσι κολλάω τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους και τις δουλειές τους. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπεις, για να κλείσω να μιλήσω και όλος ο κόσμος. Έλα, ναι. Εγώ με Τσέλσι, το ξέρει και ο Μάριος, και αυτά μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Τσέλσι. Εσύ είσαι Τσέλσι από την ομάδα του 70? Δεν σ' άκουσα. Είσαι Τσέλσι από την ομάδα του 70, υποθέτω. Όχι, το 70 δεν είχα γεννηθεί, το 78 γεννήθηκα. Α. Από Cambridge, σου είχα πει, είχαμε μιλήσει. Είσαι από Cambridge, είσαι την ομάδα με Kerry Dixon, Pat Nevin και αυτούς, ναι. Όχι, αυτούς δεν τους έχω ζήσει. Εγώ Cambridge με Graham Lesso, Τσόλα. Α, η τελευταία χρονιά του Cambridge. Ναι, ομαδάρα. Ναι. Με αυτούς. Λεμπεφ πίσω, αν θυμάσαι, Τεσσαλίδη και τα λοιπά. Κλαίω. Λοιπόν, με Λάμπαρτ προπονητή και με αυτόν τον τερματοφύλακα δεν πάμε πουθενά. Ένα ο γκολκίπερ είναι για κλωτσιές, Ακριβώς. Δεύτερον, η Λίβερπουλ είναι η πιο συχαμερή ομάδα στον πλανήτη. Δεν υπάρχει πιο συχαμένη ομάδα τη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ, εννοεί. Γιατί είναι η λιγότερο αγγλική ομάδα από τις αγγλικές. Μεγάλη εκμεταλλεύτρα λαθών είναι η Λουτσάνα. Είναι, δεν υπάρχει, είναι η λιγότερο βρετανική ομάδα από όλες τις βρετανικές. Και ένα τελευταίο, μπράβο στο Ραπτόπουλο που βγάζει, μια και τον κατηγορούν ότι φέρνει αμαία και τα λοιπά. Ο Ραπτόπουλος δεν είναι κομπλεξικός, βγάζει οποιονδήποτε. Αν αξίζει ο άλλος, και ο Φούρναρης αξίζει, αλλά κόβεις το μυαλό του. Ο Μπάκας έχει πολύ καλή ανάλυση στα ευρωπαϊκά, και να τον κρατήσεις, Κώστα, και καλό παιδί. Σας χαιρετώ. Γεια σου, Βαγγελάρα. Και θα ξαναπάρω. Να είστε καλά. Βαγγελάρα, να είσαι καλά. Βαγγέλης, η δουλειά του είναι... Ναι. Κάνει το λάθος ο Κεπά και συνεχίζουν οι αμυντικοί της Τσέλσι, ενώ έχει χάσει την ψυχολογία του, δεν την πάρει στα πόδια. Αυτή είναι η εντολή. Τραγικό. Πάμε γραμμές. Να λέτε όνομα και ομάδα. Σωστό. Ναι. Πάμε. Πάμε, φίλε. Πού είσαι, Ραπ? Έλα, φίλε. Εδώ, ένα μήνα. Καλή επιτυχία και για φέτος. Να πάτε πολύ καλά. Ναι. Πες το τραγούδι τώρα. Θα παίρνω και φέτος κάθε Κυριακή να τραγουδάω. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Κάνα καινούριο. Ε? Κάνα καινούριο έχεις? Όχι, φέτος θα λέω λαϊκά, όχι κλαρίνα. Εντάξει, ό,τι γουστάρεις. Εμείς εδώ είμαστε. Από πού είσαι? Από πού είσαι, φίλε? Καλά λέει ο Μάριος. Από Δομοκό είμαι. Δομοκό. Ρε εσύ, στείλε κανένα κιλό κατοίκη, λιποθυμάω. Ρε, με έχεις πρίξει με αυτό, ρε Μάρη, με έχεις πρίξει! Ναι, στείλε! Θα στο πληρώσω! Θα στο πληρώσω, ρε φίλε! Δεν είναι κόκκινος. Φύγε, ένα κιλό κατοίκη. Κατοίκη Δομοκού είναι απίστευτο. Δεν τρως κατοίκη Δομοκού? Εμένα μου στείλανε ένα κιλό καθήκη.
Πάμε, ναι. Κατοίκη του Πασαλίδη στη Φτέρνα. Ναι. Και Γλύφη στη Φτέρνα με το κατοίκη. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Πολύ καλά. Τάσος από Χαλκιδική ονομάζομαι. Έλα. Γεια σου, Τάσο. Ολυμπιακάρα, χαλαρό, double, εντάξει, συνεχίζουμε, οκ, okay, δεν έγινε και κάτι όπως καλή χρονιά, οκ. Okay. Πώς, χωρίς να παίξεις μπάλα, έβαλες 3 γκολ, χθες δεν μπορώ να σε καταλάβω. Γεια σου, ρε φίλε. Ποιότητα. Πολύ ποιότητα, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Στεφανάρας, μ' ακούει? Παρόν. Στεφανάρα, θέλω να σου πω συγχαρητήρια για το Μετρόπολης. Δώσε κανένα πενιντάρι που πιάσε συγχαρητήρια. Δεν τρως ούτε τη ρόπιτα με το συγχαρητήρια, ούτε γυρίσκα. Θα σε στείλω, ρε, μην αγχώνεσαι. Έτσι, μπράβο, μην ξεχνιέσαι. Το Μετρόπολης χρειαζόταν έναν Αργιανό σαν και εσένα, να ξέρεις. Ένα σαν και εμένα ή εμένα? Δεν σ' άκουσα. Ού, δεν πειράζει, καλύτερα. Ας το να πεις. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο. Ραπτόπουλε, μ' ακούς? Πάρα πολύ καλά. Εσύ, ο Κοντός, και ο άλλος ο παππούς που είσαι εκεί δίπλα σου με την κόκκινη, σταματήστε την επίθεση προς το φούρναρι, γιατί θα μας δείτε απέναντί σας. Καταλαβαίνεις. Δεκτών. Καταλαβαίνεις. Εγώ φούρναρι γουστάρω, ρε φίλε, Τάσο. Εγώ το γουστάρω το φούρναρι. Τι γουστάρεις, ρε, τον έχεις αλλιώς τα ούμπαρα να πούμε. Καταρχάς κάνει την κορυφαία φανουρόπιτα στην Νότια Ευρώπη. Τις προάλλες εκεί... Εγώ θα το φέρω το φούρναρι μόνο αν μιλάει με παντομήμα. Δηλαδή, άθεση, εγώ αγαπάω μια γυναίκα. Ο Ασλαμάς μα έχει ζαλίσει, να πούμε, το κόμπλεξ. Εγώ προτείνω να έρχεται εδώ ο Φούρναρης και να παίρνει το πεντάλεπτό του μόνο του, όμως, να φεύγουμε όλοι. Ναι, ένα πεντάλεπτό του Φούρναρη. Αν βαστάει να το κάνει. Οκ, ναι. Okay. Την επόμενη Κυριακή πρότεινε εδώ να βγει μόνο του. Έτσι. Και να μιλήσει όπως θέλει. Όπως είχε κάποτε στην ΕΡΤ το πεντάλεπτό του Ζάχου Χατζηφωτίου. Ναι. Δεν το προλάβατε, είστε πολύ μικροί. Ούτε εσύ. Το πρόλαβε ούτε κανένας. Πάμε, επόμενη γραμμή. Φίλε, η πιο μεγάλη ξεφτύλα σου, γιατί εσύ προφανώς είσαι Λίβερπουλ τώρα όψιμος, νέο φρούτο, είναι που ο Κέβι Κίγκαν, ο Θεός που είχες, μόλις ψηλιάστηκε, τι πάει, πού πάει να πάει το πράγμα στη Λίβερπουλ, έφυγε, πήγε στο Αμβούργο. Όλοι με πρίζατε τότε, μέσα έτης, ότι αν γυρίσει φυσικά, θα γυρίσει σε μένα. Δηλαδή στη Λίβερπουλ, μια μέρα. Και γύρισε στη Southampton. Σ' ακούω. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ. Ναι. Ναι, σ' ακούμε. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Ομάδα. Λέγε. Φίλε, καλησπέρα. Καρδιογράφημα, ακούγεται αργός. Πάμε, επόμενη. Έλα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, εδώ είμαι. Είπαμε, καλημέρα, φίλε. Πάμε. Έλα, πάμε, παρακαλώ. Όνομα και ομάδα, πάμε, φίλε. Απάτσιρε. Απάτσιρε από Νιρεβέργη. Απάτσι, έλα ρε παιχταρά. Εσύ είσαι γρήγορος. Τι γίνεται? Παναθηναϊκός, ε. Ναι. Παναθηναϊκός, ναι, ναι. Μπαρσελόνα, Τσέλσι. Μεγάλη Τσέλσι. Ρε φίλε, Παναθηναϊκός, Μπαρσελόνα και Τσέλσι, θα ξεράσω. Όχι με το Παναθηναϊκός, με το Μπαρσελόνα. Συνέχισε, λέγε. Λέγε. Ραπ, ο ΠΑΟΚ στο 3-4-3 με μικρές ομάδες θα παίζει αυτό που βλέπουμε με Λάρισα και Ατρόμητο, δηλαδή θα βγαίνει η ψυχή του από πίσω. Ένα λεπτό, όσο δεν μπορεί να βγάλει. Όσο δεν μπορεί να βγάλει. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα. Για να μην παίξει 3-4-3 πρέπει να έρθουν οι δύο χαφ που είναι ο Μίσιτς και ο Αγκούστο. Έτσι. Αλλά και αυτοί να έρθουν. Πρέπει να πάρεις ένα γρήγορο εξάρι. Ακριβώς. Για να παίξεις ένα εξάρι, δύο οχτάρια. Ή ένα εξάρι, ένα οχτάρι, ένα δεκάρι. Σε παίξω με τριάρι. Δύο εξτρέμ και ένα φορ. Όσο έχεις αυτά τα χαφ. Ναι. Δεν θέλω να ακούω. Ρε, άκου μένα, ρε. 3-4-3 θα παίζεις όλα τα μάτς. Έτσι. Μέχρι που να βάλεις χαφ καλό στα χαφ σου. Γιατί. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις από τον άξονα. Δημιουργεί από πίσω. Και πρέπει να δημιουργήσεις από πίσω. Μ' αρέσει το από πίσω. Και επειδή... Άκου λίγο τι άποψε. Και επειδή... Άκου! Άκου από πίσω. Λέγε. Και επειδή με ένα χαβ λιγότερο οι αντίπαλοι ξεμπητίζουν και παίρνουν πιο πολλά μέτρα, αυτό είναι ο τάφος τους. Σωστό. Όταν κερδιθεί η μπάλα πίσω. Πίσω. Κατά 90% ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο transition
από την οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Transistor, τους πηδάς πίσω από την πλάτη. Τους πηδάς κανονικά πίσω από την πλάτη. Όλους. Ναι, αλλά. Βαριά χαφ, βαριά στόπερ, όλοι. Χθες. Έσκασε. Ένας γκάλο. Ωραία, δεν είπες τον Άση, πάμε στον επόμενο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλά, δεν τα είπα. Δεν τα είπες, άστο με. Φίλε, αν ήταν κουτροκόρη, θα με ενδιαφέρε. Θανάσης εδώ. Χάσε την κουφάλα, μας έκανε ρόμπα. Καλά σε κάνεις. Δεν κουραζόταν στην προπόνηση. Καλοκαίρι 40 βαθμούς και δεν ερχόταν. Το αδερφάκι του να ξέρει το επόμενο center forward της Εθνικής. 19 χρονών. Α, όχι ο άλλος. Ο Στιβίστας είναι 24 που είδες. Ο Στιβίστας είναι 24. Έχει ένα αμπουλάρι, 19 χρονών. Αυτοί είναι γεννημένοι με 4 πνευμόνια. Δεν του γέννησε. Δεν του γέννησε, μα ήρθε να σπουδάσει. Γοργόνα τα γέννησε. Τρία πνευμόνια πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει. Αλλά πάμε. Είναι γερμανικό ποδόσφαιρο, έτσι εκεί. Ακαλύτερο. Φίλε, δεν την έχω δει καθόλου. Μόνο την κοπέλα δεν το έχω δει καθόλου. Την ποια κοπέλα? Την Κουτροκόη. Κουτροκόλη. Κουτροκόη. Άμα ήταν κουτροκόρη θα το έβλεπα. Παιδιά, πολλές γυναίκες, πολλές καινούργιες δεν τις προλαβαίνουμε. Τις προλαβαίνεις? Κουτροκόη. Κουτροκόη δεν την ξέρω. Όλες προλαβαίνουν. Όποια έχει καλό, όποια η καλή όπιστη βγαίνει μπροστά. Βέβαια, άμα δεν είναι τρεις την όπιστη και δεν σπάσει κανένα σασμάν. Έχω την εντύπωση ότι της αρέσει ο πίσω δρόμος. Όλα είναι δρόμος. Σ' αρέσει ο πίσω δρόμο. Όχι, δεν με. Κοινωνικό μήνυμα προ απανταχού άνδρε. Ο κουβά χαλάει. Ποτέ το πηγάδι. Συνεχίζει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Σωστό, σωστό, σωστό. Έλα, φίλε. Ναι, έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, φίλε. Λοιπόν, Αριανέ. Ραπτόπουλε. Συνέχισε, εγώ είμαι αυτό. Αριανέ, πάμε. Εσύ, εσύ. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω δυο συμβουλές για να κάνεις 20% καλύτερη εκπομπή αυτού που κάνεις τώρα. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω να κάνω άλλα 20, γιατί άμα κάνω άλλα 20 το θα πάρω μεταγραφή και το να φύγω προς Θεσσαλονίκη, δεν θέλω. Θες να δώσεις συμβουλή, πρόταση, ακούμε. Λοιπόν, αρχικά κόψε εκείνο το πεντάλεπτο με τον Μπάκα που κάνει ανάλυση του Crystal Palace United, ξενερώνουμε, βάζω τον παππού μου για ύπνο εκείνη την ώρα. Για σένα λέει Κώστα. Δηλαδή πριν από 10 χρόνια βλέπαμε τον Τρούλι με τον άλλο να πλακώνονται και τώρα βλέπουμε ανάλυση Crystal Palace United, όπως και είμαστε στην Αμερική με την Ellen DeGeneres και την Oprah Winfrey. Και δεύτερον, δώστε χρόνο στον Φούρναρη και κόψτε τις ειρωνίες για το μεγάλο Φούρναρη. Κατάλαβες? Θέλω να γίνεις μια μέρα πολιτής αλευριού και να πας να κάνεις δουλειά με το Φούρναρη, τα κοπεί τιμολόγιο, θα σου πει πότε θα το φέρεις, πού θα τα βιάσεις. Να μου κάνεις ανάλυση το Crystal Palace United στη Θεσσαλονίκη για το Europe One. Είσαι υπέρ του Φούρναρη δηλαδή? Εννοείται. Θέλετε Φούρναρη στη Μαρμίτα? Φούρναρη και να διώξουμε κανέναν άλλο από εκεί πέρα, κανέναν αντιεμπορικό. Ποιο θεωρείς αντιεμπορικό? Θα πω εγώ, εσύ θα πεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα σας. Φούρναρη, έχεις πληρώσει 300 ευρώ σήμερα στο Λοτέ, να βάζεις να παίρνω τηλέφωνο. Έλα, καλημέρα. Έχεις, τα έχεις τερματίσει όλα ρε Φούρναρη. Καλημέρα. Φτιάξαν τις γραμμές ο Φέδων. Καλημέρα. Όχι ρε, δεν παίρνουν άλλοι από το Φούρναρη. Με πήρε κούρσα ψαγευρές. Ορκ. Τον έβαλε η τέτοια, τον έβαλε. Ναι, εσείς είστε. Εσύ είσαι φίλε. Τον έβαλε η τέτοια, τον έβαλε. Η Λοντούρ, πιάσε την κουστού, θα τη είπε. Όταν να πεθάνεις και έρθει ο Χάρος, θα μιλάει. Εκεί να κάνει κοιλιά να το κλείσει. Λύνει τα μάγια στην Μόρντορ αυτός. Κάμω το μουνί της μάνα. Α, μπράβο. Έτσι τώρα το είπες καλά. Το μοναδικό που ακούστηκε σωστά ήταν. Παπάτες. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορείς να, ούτε μαλακία μπορεί να τραβήξεις, όχι να πηδήξεις. Εγώ έτσι νομίζω. Αντί να πιάσεις το πουλί σου, θα πιάσεις τίποτα άλλο. Έχεις σεξουαλικό πρόβλημα. Δεν θα πιάσεις το πουλί σου, θα πιάσεις μαλακία με... θα πιάσεις το αρχίδι. Το αρχίδι δεν γίνει. Θα χτυπάς μαλακία με... θα πιάσεις το αρχίδι. Το πουλί δεν θα το πιάσεις. Μα είναι δυνατόν τώρα. Θα μπουν οι Τούρκοι για να μας ξεφτυλίσουν, να πούμε. Μα τι άδης φωνή ήταν αυτή. Πιωμένος ήταν. Θύμισε λίγο. Όταν οι ποιητές της γενιάς του 30 διαβάζαν λίγο πριν πεθάνουν κατηγογραφήσεις, ξέρεις, όχι, μετέπειτα. Ο Σεφέρης λίγο πριν πεθάνει. Υπάρχουν κατηγογραφήσεις.
Που διάβαζαν τα ποίηματά τους λίγο πριν το. Φοβερό Σεφέρης. Ναι, πού έπαιζε. Λίγο, σε το βλέπει εκείνο το βουνό που είναι σπαρμένο ρύζι. Θυμάσαι που σε σκούνταγα και μου έλεγε μυρίζει. Όχι, Σεφέρης το γνωρίζει. Ναι, είχε γράψει και το άλλο. Είναι βαρύσια βάσταχτο ο πόνο τη αγάπη. Μα είναι ακόμα πιο βαρύ σαν σε γελάει αράπη. Ναι. Χρυσή. Άσε με το έργο. Που έπαιζε ο Σεφέρης. Στο λεβαδιακό στόπερ έπαιζε. Αυτοί οι ποιητές πρέπει να είναι μεγάλοι τεμπέληδες, θα πούμε. Ένα αίσθημα έχει γράψει. Τεμπελός πιλατοκέρατε, είστε ποιητής. Τι είσαι, όχι. Τόμπελ. Πώς το λέει το άλλο. Καλύτερα. Το άλλο που κάνω αυτό με την παγκέτα, το δοξάρι. Και να σου πω. Πώς το λέω. Αυτός πώς το λένε, εσύ. Τέσσερα κόμματα που άλλαξε. Κομμουνιστής με τέσσερα κόμματα. Τρεις φορές Νέα Δημοκρατία. Κομμουνιστής που έγινε το κάνουν βουλευτή στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το έγινε εθνικιστή στα γεράματα. Και έγινε μετά. Ναι. Να το χέρι. Ω, τέσσερις οικοδομές. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα το χέρι. Τέσσερις οικοδομές. Τέσσερις οικοδομές. Έλα, φίλε. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, άλλες τέσσερις οικοδομές. Και εμείς 15 ώρες την ημέρα δουλεύουμε. Στίχος και πολυκατοικία. Η Ελλάδα μας αποσβήνει, η Ελλάδα μας πεθαίνει. Μανούλα μου. Άλλες τρεις οικοδομές. Πάμε, καλημέρα. Αυτά είναι. Καλημέρα, κύριε. Άμα ήταν έτσι οι γραμμές καλές. Και λαϊδάνε οι γραμμές σήμερα. Τι να σε κάνω, μωρέ, τι να σε κάνω. Βάλε ένα κέντρο, καλημέρα. Μια γυναίκα να τα παίρνει. Ναι, καλημέρα, μίλησε. Καλημέρα. Παίρνει, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια. Να με διακόψετε, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Στέφανο για την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, ραπτό που λέγοψε στο φούρναρι από την εκπομπή και μου έχει φέρει τον αντιεμπορικό τον μπάκα. Όλη την ώρα κοιτάει το κινητό του και κάνει γύφτη στο κεφάλι του. Καλά μέχρι εδώ. Συνέχισε. Λοιπόν, ο Αλαμάς έλεγε ότι τα κουλουράκια του φούρναρι δεν τρώγονται, ενώ τα καταβροχθίζει 5-5. Κάτω τα χέρια του φούρναρι θα κάνει... Αν δεν τα βουτούσα στο καφέ, φίλε, παπάρια κουλουράκια θα έτρωγα. Κάτω τα χέρια του φούρναρι θα γίνει του στο Europe One. Καθίστε καλά. Δεν φάγαμε μπτού. Δακρύσαμε. Δεν μας την πέσαμε παοξίδες, ρε, πούς και... Εμένα μην πει συγχαρητήρα, εγώ ξύλο δεν τρώω, θα φύγω πρώτος. Καλημέρα, επόμενος. Σχιζοδήμο κανόνιση για τη φρουρά, θα πάρω λίγα παραπάνω. Καλημέρα, θέλαμε ένα παοξί άγριο... Μας έβγαινε, ναι. Γίνουμε έλα, άγριος. Αυτός πολύ σόφτη. Μια χαρά είναι. Ναι. Ωραίος, μπάλαξε. Μάλιστα. Άγγε. Καλημέρα. Ο φούρναρης είσαι. Ναι. Ναι, κύριε, καλημέρα. Θα πάρω τέλος. Εσείς είστε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, φίλε, αδερφέ, καλημέρα, όνομα και ομάδα. Έλα, ραπ. Μου αρέσει το καλό και ομό κρέας. Και θέλω να πλωθώ. Πού? Τσα. Τσα. Επόμενος. Επόμενος. Παριζάκι ή Φαντής. Πάρ το φάκα όπου βρεις. Τι θα γίνει, ρε, μία-μία τις στέλνεις, ρε. Όλοι σκληροί σήμερα εδώ πέρα, όλοι πηδάνε. Έλα, ρε, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, καταρχάς θα σέβομαι στον Στέφανο. Πάλι εμένα. Αριανός θα είναι. Καλώς ο Σιώπης μου είναι τέρμα διάφορος και τώρα πάμε στο Δουμί. Ραπτόπουλος Ισλαμάς, τι κόμπλεξ είναι αυτό ρε γερόντια απέναντι στο φούρναρι. Τι κόμπλεξ είναι αυτό που βγάζετε. Τι κόμπλεξ είναι αυτό με το φούρναρι ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Πόσα λεφτά πλήρωσε αυτός ο φούρναρις για τα τηλέφωνα. Πιο πολλές πιθανότητες έχω να επιδείξω υπάλληλό του εγώ, από ότι η γυναίκα υπάλληλό του εγώ, από ότι αυτός. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό είναι μεγάλη προσβολή. Oh. Αυτό είναι μεγάλη προσβολή. Δεν είναι γυναίκα υπάλληλο, το λέω έχει. Να σε ρωτήσω πού είσαι φαν φούρναρι, συμφωνείς με το πεντάλεπτο του φούρναρι να μένει εδώ και να κάνει το πεντάλεπτό του σε κάθε εκπομπή. Μπήκε σαν πρόταση. Από το να το κάνουν μερικοί άρχοι να, να μιλάνε για τη West Ham και την West Brom, καλύτερα να το κάνει ο φούρναρι. Μάλιστα. Ακούγεις. Ωραία. Βλέπω καταγράφει. Ότι μεταξύ σου και του φούρναρι υπάρχει μια αντιπάθεια προς τα... Αυτό δεν υπέρ τους. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι έχεις να απολογηθείς. Πάμε επόμενη γραμμή. Σαν του θεωρεί τώρα, περίμενε. Χαμηλού επίπεδου, χαμηλή ποιότητα. Σα άμα πει ο Μπάκα. Γιατί, γιατί βάλετε εγώ το. Εγώ αυτό κατάλαβα. Βάλαμε πανταχώθεν. Βάλετε. Ο καθένα έχει την άποψή του. Δεν μπορώ να το επιβάλλω. Έχει τα χούστα. Ναι. Δεν μπορώ να το επιβάλλω. Την έβδομη αγωνιστή για να παίξουμε σούτια. Πότε ξεκινήσει. Να ξεκινήσει. Ναι, είπε δεν του τιμά. Έτσι δεν είπε. Δεν του τιμά αυτό το πράγμα. Δεν του τιμά, είπε. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Αν πω εγώ τώρα, δεν τιμά η επιλογή σου. Μην το γυρίζει τώρα. Δεν το γυρίζει. Θα σου πω τι εννοώ. Σου λέω, ο φούρναρης ήρθε εδώ πέρα, έκανε το δικό του ό,τι έκανε. Έρχεται για αυτό που έρχεται, εγώ έρχομαι για αυτό που έρχομαι. Άλλος, άλλος ρόλος. Άλλο ένα,
το άλλο. Ναι. Ο Φουρναρής όταν ήρθε να πει κάτι, δεν ποτέ ολοκλήρωσε ούτε διευκρίνησε τι ήθελε να πει. Εγώ αυτό που είπα το διευκρίνησε. Ναι, προσπάθησε όμως. Προσπάθησε, εγώ δεν έχω κάτι με τον Φουρναρή, εγώ και φίλος είμαι με τον Φουρναρή. Δεν το διατύπωσε. Ήμουνα και στο δωμάτιο στη Θάσο μαζί. Τι κάνατε. Ναι. Στη Θάσο μαζί ήσασταν. Μπερδεμένο είναι. Δεν ήσουν μόνο εσύ και μόνο ο Φούρναρης. Ήταν μπερδεμένο. Αλλά στην Ιωάννα δίπλα πήδηξε μόνο ο Φούρναρης. Υπήρχαν αντεραστές, ήταν δύο. Αντεραστές. Φωτιάδης με Φούρναρη. Φωτιάδης με Φούρναρη. Τελικά κατόρθωσαν να πάνε με την κοπέλα μαζί. Πού? Σε μοναστήρι. Στο μοναστήρι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Εγώ αν ήμουν κοπέλα και με διεκδικούσαν Φωτιάδης και Φούρναρης, θα είχα αλλάξει φίλο. Ναι, αλλά δεν θα είσαι νορμάλ κοπέλα. Το λέω ξεκάθαρα. Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Έλα το που λέω. Φαντάζεσαι τώρα Φούρναρη, Φωτιάδη και Κουσκούση σε ένα μάξι του κουβαλά και να πηγαίνουν στο. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Άξ' τους μαλάκες να λένε την τιμή στενοχωριέσαι. Κάνε την δουλειά σου, παιχταρά μου. Μπράβο, δώστε μου ηθικό. Ναι, ποιος το λέει αυτό. Δεν το ξέρω το παιδί, άκουσες τις μαλάκες. Κάνε με κοιλιά. Έλα φίλε. Φίλε, άνθρωπος τηλέφωνο. Λέγε. Αγαπημένος μπαμπάς. Καλησπέρα, το βουλέ. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα και στο πάνελ. Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα. Επειδή η επιστροφή είναι λίγο απέσια, αυτό που θέλω να μιλήσω δύο λεπτά και θέλω να μιλήσω μόνο με σένα. Εντάξει. Καταρχάς, όντως να ξέρεις. Εγώ το γράφω και το Φούρναρη δεν ασχολούμαι καν. Μια εκπομπή θέλω να βλέπω, ας πούμε, δύο ώρες την εβδομάδα. Αλλά αυτό που βγάζετε εσύ, καλά, εντάξει, για τον Ασλαμά, δεν θέλω να πω τίποτα. Τα λέει εικόνα από μόνη της όλα. Είναι μεγάλο κόμπλεξ. Είσαι φάουλ, πολύ να ξέρεις. Με τι κόμπλεξ βάζω, φίλε. Τώρα γιατί, ας πούμε, προσπαθείς να διακομωδήσεις τον τρόπο μιλίας του Φούρναρη και το ότι κολλάει. Εντάξει, τρώει ένα καμπατάκι, το τρώει. Εγώ, λάθος κάνεις, φίλε. Δεν μιλάω σε εσένα μετά. Εγώ, sorry. Όχι, εγώ είμαι μίμος, εγώ μιμούμαι, δεν το κάνω τίποτα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μιμηθώ και τον οποιοδήποτε μπορώ να τον μιμηθώ, δεν είναι δηλαδή. Ναι, εμένα έχει κάνει. Αυτό που μου λες, αυτό που μου λες το καταλαβαίνω. Ναι, δηλαδή, άμα μιλάει στα Φούρναρη, τώρα άμα το κάνω. Εσύ σε θεωρώ άντρα με παντελόνια, ας πούμε. Ναι. Δεύτερον. Έχω δει. Βασικά, όχι. Κάτσε να επιδείξω ένα θέμα. Άστο αυτό. Πριν 10 χρόνια, πριν 12 χρόνια. Όταν οι ακροματικότητες δεν ήταν τόσο ψηλές και τα νούμερα δεν ήταν και τόσο μεγάλα, ούτε από ίντερνετ, ιστορίες τώρα που γίνονται τώρα, είχες βγει στο Άλτερ και τσακωνόσουν και έκραζες και έλεγες ότι αν εσύ έλεγες η Τζούλια, ξέρω εγώ, θα πας μαζί, τσαπτά κορόιδευε και συμφωνούσε και Ασλαμάς. Και τώρα τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Στάσου, κάντε το Ασλαμάς τώρα, με συγχωρείς είναι ατάκα τώρα αυτή που ακούγεται ότι έχει περισσότερες πιθανότητες. Να ρίξει υπάλληλο του Φούρναρη. Ναι. Ρε, μπα και την έχετε πιστέψει λίγο παραπάνω. Ρε, ο, καλό. Καλό. Είσαι καλά, αγόρι μου. Είσαι καλά, αλήθεια πες μου. Εγώ σε σέβομαι και σε έχω δει και από κοντά και φαίνεις ωραίος τύπος. Αυτά που λες τώρα είναι για γέλια ορισμένες φορές. Δηλαδή, προφανώς και δεν ασχολούμαστε, ούτε θα έρθει κανείς να σε πειράξει. Αλλά υπάρχουν και βλάκες που αυτά που λες βλάκες. Όχι, μπορεί και εγώ να είμαι βλάκας. Υπάρχουν κάποιοι τέλος πάντων που αυτά που λες μπορεί να είναι λίγο πιο μητέρα από όσο μπορούν να ανεχτούν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ευρωπαϊκές βαριές σας λαμά, ε. Έχει ο Ηρακλής. Τι, όπα. Μάλλον δεν ακούς, θες να ακούς αυτά που θες. Είπα εγώ, οι περίφημες μεγάλες ευρωπαϊκές βαριές του ΠΑΟΚ είναι ακριβώς, είναι έξω από το μεροκάματό του. Το μεροκάματο είναι το πρωτάθλημα. Η Τότεναμ δεν το ήθελε και η Άρσεναλ δεν είχε ούτε αυτή ήθελε το πρωτάθλημα. Εντάξει, τέλος πάντων. Φυσικά! Μα καταδείχθηκε με τις επιλογές των συλλόγων των ίδιων. Τι να κάνουμε, αυτές σκληρωθήκαν. Ωραία, με εσένα δεν θέλω να έχω διάλογο, θέλω να πω κάτι τελευταίο σε Ραπτόπουλο. Αθηναίος που έχω ξέρει, κάτσε να πω. Αν παρατηρήσεις, όχι ότι γίνεται αυτό συνέχεια, αλλά έστω πες στη συγκυρία. Όλες οι ομάδες που παίζουν Champions League κάνουν γκέλες. Παθαίνουν γκέλες. Αν πάρουν το στοιχήματος Τετάρτης. Δεις ποιες παίζανε και δεις και τώρα, θα καταλάβεις ότι το 50% σε αποπάτησε. Ναι, σωστό. Ναι, το είπα εδώ. Σωστό, αλλά απλά ο ΠΑΟΚ πέρασε σε έναν ρόλο διαφορετικό, τελείως διαφορετικό από το να κλέψω, να δημιουργήσω. Άρα πρέπει να τον κρίνουμε, όντως είναι αυτό που λες. Βέβαια, να, το κλείσω με μια γενικότητα για να μην στρώω το χρόνο. Αμέ. Η μπάλα δεν είναι εξομοίωση. Δεν πάει να πει δηλαδή ότι έχουμε σκιαγραφίσει μια τακτική, ένα πλάνο, δύο παίχτες. Και κρίμα που στη Μαρμίτα δεν είπες για τον μπάτσι Τρίτη. Με την Μπενφίκα. Δηλαδή μου κράζεται για τον Ατρόμητο, για την Τρίτη δεν είπατε. Α πούμε, και είπατε, σαν ειδενετικά είπατε.
Αλλά να σου πω και εγώ ότι έχω να τον δω πολλά χρόνια τον ΠΑΟΚ έτσι, πάνω στην μπάλα. Είπα ότι ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Τρεξίματα. Ναι, ήταν πονηρός, ύπουλος, πανέξυπνος, όλα αυτά με τα κουτιά. Αυτό ότι είχε άλλη επιλογή, ρε παιδιά. Όχι, όχι, δεν είχε άλλη. Είσαι κάποια άλλη επιλογή. Αυτόματη επιλογή δεν ήταν αυτό. Απλά όλοι πιστεύαν ότι μετά το 60 ο ΠΑΟΚ θα κλατάρει και θα φάει 2-3 γκολ από την Μπενφίκα. Και κάτι άλλο, ε! Πείτε κάτι για τον αντίπαλο. Δεν είσαι ούτε ένα επίσημο μάτς. Εσύ Ασλαμά είπες ότι ναι, υποβαλίστα ήταν πιο ουσιαστική από την Φίκα. Είσαι άσχετο. Τι να κάνουμε τώρα. Βγάζει φόβους, βγάζει εμπάθεια. Αυτό που είναι κάτι τελευταίο θέλω να σου πω. Μπορώ. Αμέ. Τώρα την Τρίτη παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Κακά τα ψέματα, έχει άλλη έγκλη φάση. Είσαι τυχερός που παίζεις το πρώτο μάτς έξω. Και το να παίζεις στην Ευρώπη με προοπτική να γίνεις ένα ευρωπαϊκό κλαμπ και να πας. Δεν σου πω ότι θα πας πρώτη φορά στους ομίλους. Και θα διαπρέψεις, θα πας όμως. Ναι. Αλλά μια έκλειπα παραπάνω, όσο να πεις υπάρχει έστω εκείνο το σεντόνι, να το δούμε κι εμείς μια φορά. Σωστό! Επόμενη γραμμή. Ανεβαίνεις, ανεβαίνεις επίπεδο. Το ξέρεις το παιδί, Αθηναίος είναι το παλικάρι. Ωραία μίληση. Ωραία μας έκανε την κούκα. Εγώ δεν έχω πάρει τη θέση του Φούρναρη. Και όταν έρχεται εδώ ο Φούρναρης, εγώ κάθομαι έξω. Και άρα είσαι τη θέση του Φούρναρη πήρες. Ωραία, τώρα δημιουργείται εδώ όταν πέρα. Όταν έρθει το φούρναρι, εγώ δεν κάθομαι στο πάνελ για να κάτσω φούρναρι. Αλήθεια λέει ο Μπάγκας, παιδιά. Εγώ κάθομαι μέσα μόνο μου. Έτσι. Δεν πήρα τη θέση του φούρναρι. Στην προηγούμενη πρώτη εκπομπή ο φούρναρι ήταν εδώ, ο Μέλιας ήταν εκεί και ο Μέλιας σηκώθηκε. Το Μέλια πήρε τη θέση. Επίσης να πω κάτι ότι εγώ χαλάστηκα που δεν είναι ο φούρναρι σήμερα εδώ πέρα. Και εγώ χαλάστηκα. Και εγώ σε ρώτησα που είναι και μου λέει ότι παρεξηγήθηκε. Παρεξηγήθηκε με μένα. Γιατί παρεξηγήθηκε. Κακό. Το λέω για να ξέρετε. Αλλήμον να παρεξηγιόμαστε ένα με τον άλλο που κάνουμε καβαλένα στον άλλον εδώ. Α, παπανέ. Εγώ το φαλάκα του λέω κάθε μέρα Κασίδο, άλλο με λέει Καραμπουσιάνο. Δεν εντάξει, υπάρχει χειρότερο πράγμα να είναι σε μια παρέα κάποιοι παρεξηγιάριδοι. Τελευταίο διάλειμμα. Παρεξηγιάριδοι. Τελευταίο διάλειμμα. Έτσι.
Τον πήρε. Τρεις τελευταίες για σήμερα. Την άλλη Κυριακή έχουμε ματς, έτσι, με Γιάννη να παίζεις. Σαββάτο παίζω, 4.30, μας χάρασε τη μέρα ρε φίλε. Εσύ που παίζεις, Βόλο. Θα πάμε box. Ή πριν ή μετά θα το κάνουμε. Πριν. Ναι. Πριν. Για εσύ τι. Βόλο. Εδώ. Όχι. Στο Βόλο. Βόλο. Στο Βόλο. Είναι λοιπόν. Κράσνονταρ, Βόλος, Τούμπα με Κράσνονταρ. Επικίνδυνο. Και μετά ένα. Ω, είπαμε όλα τα μάτσα. Δεν μας αρέσει, πάω κάρα εσύ. Πάμε. Τρεις τελευταίες για σήμερα. Καλημέρα. 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 Μάλιστα. Τάκης από τη Μαγευτική Σικές. Από Χαλκιδική Σικές. Σικές. Ναι. Ο Ζαμπακός ανοιχτός είναι. Τι. Ο Ζαμπακός, στις Σικές κάτω στο λιμανάκι, ταβέρνα. Ζαμπακός. Ναι. Δεν μου λέει κάτι σημαίνει. Σόγα προς τα ρε. Α, Σικιά Χαλκιδική. Ναι, Χαλκιδική. Α, Σικιά. Χαλκιδική, Σικιά. Όχι Σικές. Γαμπρός είναι, πού να ξέρει. Κάτσε ρε γάμο την πίστη που να ακούσουμε τι λέει άνθρωπος. Λέγε ρε φίλε από τις Σικές. Θέλω να σου πω σαν νέος, καταρχήν συγχαρητήρια που έχεις έναν άνθρωπο σαν τον Μπάγκα και τον βοηθάς. Δεν ξέρω αν είναι συγγενής σου. Δεν τον βοηθάω καθόλου. Δεν τον βοηθάω καθόλου. Ο άνθρωπος. Ναι, παιδί μου, δεν είναι να τον βοηθάς. Είναι ότι τον έχεις και το δίνεις βήμα στην εκπομπή σου για επαγγελματικό λόγο. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Και ένα δεύτερο, είχα μια ερώτηση για το πλήν. Εκείνο το σκηνικό που είχε γίνει που σου είχε πάρει τηλέφωνο ένα που έλεγε Δε, δωρώνουμε ένα Δε. Ο δημοσιογράφος που ήταν δίπλα σου, πού κάτι κι αυτός. Καταρχήν να πούμε ότι αυτός αυτοκτόνησε, αυτός που είχε βγει εκεί και το παλικάρι αυτοκτόνησε, πάει. Ένα ψηλό καλό παιδί ήτανε, ευαίσθητος κτλ. Ο άλλος ήταν ο Τάσος ο Κριτσιόλης, ρεπόρτερ του Άρεος, ο οποίος... Πού δεν τα γυαλιά. Ο Τάσος Κριτσιόλης. Ο Χαριστέας. Που έμοιαζε με τον Μίστερ Μπίν. Και τον Μίστερ Μπίν. Και τον Μίστερ Μπίν. Πολύ καλός ρεπόρτερ, έγραφε στην Αθλητική Μακεδονία Στράκης, έκλεισε η Μακεδονία Στράκης, δεν ξανασχολήθηκε, μου φαίνεται κάνει μια άλλη δουλειά. Ασχολείται με άλλο αντικείμενο. Αυτό που λες, φίλε, τώρα στο μήνυμα είναι τραγικό. Ο Τάσος Κριτσιόλης, ναι, βέβαια. Η σοβαρότητα θα δίνει η σοβαροφάνεια. Αυτό που λες είναι τραγικό. Για πες, φίλε. Στέφανε, με ακούς. Ναι, παρακαλώ. Θα με κάνεις μια χάρη, έχω πει και τον Ραπτόπουλο πολλές φορές. Όταν πάτε για κάμια προπόνηση, μπορώ να έρθω εκεί στην Ελβετία. Μου πείτε καμιά ώρα. Βέβαια μπορείς. Και άμα θες, αλλά και στον έμβος μου να κάνεις μαζί να κάνουμε. Για να δω εκεί στην Ελβετία τι ώρα, μέρα, τι ώρα. Για κάνουμε στην Ελβετία και το Σάββατο θα κάνουμε στο. Δηλαδή για να έρθεις να κάνεις, απλά το σχεδιάζουμε μια ώρα, μια μέρα πριν. Δεν ξέρω, δεν έχουμε σταθερό. Θέλω να ξεκινήσω, Στέφανε, αλλά να γίνει μια γνωριμία πρώτα. Θέλω να ξεκινήσω. Ναι, ρε φίλε, φυσικά βρες με εκεί στο Facebook και στο Instagram. Μη στείλε το Κωστή και θα βρει. Στεφανάρα. Στεφανάρα, ναι. Στεφανάρα. Στα ξέρω, Στεφανάρα. Εύκολο είναι. Στείλ του μήνυμα κτλ. Εσύ που μένεις τώρα. Πού μένεις. Σικές μένεις. Ε. Χαλκιδική όμως. Σικές. Και πώς τα άρχισε. Σικές. Παιδιά, Σικιά μένεις ρε φίλε, Σικιά. Όχι Σικιά ρε παιδιά. Ρε φίλε Σικιά είναι στην Αγία. Σικές Χαλκιδικής. Όχι ρε εδώ. Σικές Θεσσαλονίκη ρε Μαρία. Σικιά Θεσσαλονίκης. Σικές. 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 Το Χαλκιδική γιατί το μπλέκεις. Ποιος είπε Χαλκιδική. Όχι, έτσι είπε στην αρχή. Σικιά Χαλκιδική. Μα έτσι το ακούσαμε Χαλκιδική στο τέλος. Γι' αυτό ρώτησε και για την ταβέρνα. Γι' αυτό και ρώτησε για την ταβέρνα ο Στέφανος. Ζαμπακό στι Σικέ επάνω. Μόνο εγώ το άκουσα, έπρεπε να είμαι παρανοϊκό. Άρα και εγώ. Χαλκιδική. Δεν είπα Χαλκιδική, ρε παιδιά. Δεν πειράζει, φίλε, με συγχωρείτε. Με 2-3 κροσέτα δεν επανέλθει. Θα φάει 2-3 κροσέτα. Θα σε φτιάξουμε. Τέλεια. Ωραία. Να σε καλά. Σικέ επάνω στο Ολυμπιακό. Και καλό βράδυ. Να σε καλά. Στεφανάρα στα ξένα. Τον βρίσκεται. Πάντα μα τον βρίσκεται. Ναι, μπαίνει εκεί στη λίστα και κάνει προπόνηση. Μάλιστα τα σκημούτρα μα εκεί. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα. Ωχ, ναι. Ναι. Έλα καλημέρα. Έλα καλημέρα. Καλημέρα φίλε, όνομα ομάδα. Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Μιχάλης από Πτολεμαϊδα, Μακεδονία. Μιχάλης. Την Πέμπτη θα είμαι Πτολεμαϊδα. Ράπτωση. Εγώ θα έρθω, ναι. Ωραία πράγματα, ωραία. Είναι το Μετρόπολης, λέει Πτολεμαϊδας. Αφεντικό θα μαζέψει 2-3 κοπρίτες. Εμένα τον Μπίζο και τον... Ωραία, ωραία. Θα πέσει κανένα πρόγραμμα και τον Μετσάντα. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξέρεις που είναι εκεί το Μετρόπολης. Και δεν ξέρω από υδραυλικούς. Ναι. Εγώ δεν έχω ιδέα για τι πράγματα λέτε. Εγώ πήρα να πω 5 πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Είσαι ΠΑΟΚ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ποια είναι η άποψή σας για τους δύο παίκτες οι οποίοι κλείσαν και έχουν έρθει ήδη σήμερα στο αεροδρόμιο. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τα παιδιά. Ο ένας είναι γκολτζής. Ο ένας είναι ο πρώτος σκόρερ. Σκόρερ στον κλειστό χώρο πρέπει να παίξεις γι' αυτόν. Πρέπει να ασχοληθείς με αυτόν. Ναι, δεν μπορεί να ασχοληθεί αυτός μαζί σου. Στυλ Πρίγιοβιτς. Τι θέλω να πω. Μες στο κουτί
όχι πολύ στις γωνίες, από τη διαγώνια θα μπαίνει. Σε αυτό το στυλ πρέπει να ψάξεις να τον βρεις. Πρόσεξε τώρα. Καλός δεμένος είναι. Πρόσεξε τώρα. Γυμνασμένος. Ναι, για να ψάξεις να τον βρεις πρέπει να έχεις καλά άκρα. Ναι. Καλά ενασμένα. Mm. Καλά φορτώματα. Ο καλός ο παίκτης πάντα ναι. χρειάζεται και βοήθεια. Θα βρεις άκρη. Τον άλλο δεν τον ξέρω, τον μπακ το δεξί. Ναι, ποιος, ο Πιτσιρικάς έχει να παίξει καιρό. Ο Πιτσιρικάς την τελευταία φορά έπαιξε 5 αγωνιστικές. Έπαιξε στην Νις που τον είχε δώσει από το Καραντίνα. Άλλο ρωτάμε τώρα. Μαρκάρι ή Γιαννούλης. Άκουσε με φίλε, Μαρκάρι, είναι 22 χρονών και έκανε μασία. Τελείωσε. Όταν έκανε μασία δεν μπορεί τώρα. Στην Μπαρτσελόνα είσαι άμπαλος. Όχι, είναι δανεικό τον έχει στείλει και κάνει 17 συμμετοχές στην Εθνική Σενεγάλη στα 22 του με έναν γκολ. Όπως και να έχει. Δανεικό τον πήρατε. Δανεικό. Πώς τον αγοράζεις αυτόν. Στην Μπαρτσελόνα νίκη. Παίχτε από τον Μπαρτσελόνα θα αγοράσεις. Δεν ξέρω, ακούγεται για πάρα πολλά ρήτρα. Τώρα είπαν για 3,5 εκατομμύρια, 3 και 100. Ποιος. Ο Τσόλα. Ο Τσόλα είναι 3 εκατομμύρια συν πόνους. Προφανώς ο ΠΑΟΚ. Να θυμίσω στο και καλά κάνει δευτερόλεπτα. Προφανώς ο ΠΑΟΚ και καλά κάνει. Επειδή θα μείνει ο Γιαννούλης. Από ό,τι φαίνεται φέτος να πάρει και άλλη μεταπολική και να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ ξανεβάνοντα. Θέλει ένα ακόμα επιθετικογενή Γιαννούλη με πολλά ανεβοκατεβάσματα. Γι' αυτό και η ηλικία είναι μικρή. Επειδή είπε κάτι ο Στέφανος. Βλέπω ότι μετά από κανένα δυο αγωνιστικές, αν με το καλό περάσουμε, ο Γιαννούλης θα φύγει, θα εξαφανιστεί. Αν δεν μπορεί να το κρατήσει. Λογικά. Επειδή είπε κάτι ο Στέφανος για το παλικάρι που έρχεται. Αν δείξει ακόμα πιο καλή συμμετοχή πάνω στα παιχνίδια, θα ανέβουν και τα κασέ του. Το αξίζει το παλικάρι. Επειδή είπε κάτι ο Στέφανος. Που έχει μια λογική βάση βέβαια. Το παιδί είναι από Μασία κτλ. Να θυμίσω, από τα χειρότερα αριστερά μπακ που έχουν πατήσει ποτέ στην Ελλάδα ήταν από την πρώτη ομάδα της Μπαρσελόνα. Ποιος ήταν εσύ, Μάρη, δεν θυμάμαι. Και τον έφερε ο Ολυμπιακός. Ούρλιαζα πριν το φέρει. Και τον έφερε ο Ολυμπιακός. Άντε ρε, πού βέβαια. Ο Αμπιντάλ. Α, ναι, ναι. Ο Αμπιντάλ όμως δεν ήρθε ως τάλι. Εσύ Αμπιντάλ ήρθε στα 37. Ναι, ρε παιδιά. Ως 37, ως καθόν 37. Ως. Ήταν ένας καρκίνο πιο πριν. Ως, ναι. Εγχείρηση, καρδιά έκανε. Ναι, αλλά ήταν ο Αμπιντάλ. Τα παιχνίδια τα έχει κάνει. Δεν ήρθε. Ποια παιχνίδια. Υπερτιμή. Ο ορισμός του overrated. Ήτανε. Δεν μου λέει τίποτα. Εγώ δεν θα πω καθόλου. Επίσης, για να μην λέτε ότι λέμε τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Επίσης, ποιον έφερε ο Ολυμπιακός τραγικό παίκτη αριστερό μπακ. Για αριστερό εξτρέμ τον έφερε. Ούρλιαζα, μη. Αν ήμουν ο γιος του Μαρινάκη, θα έλεγα μπαμπά, πετά τα λεφτά μας. Και τον κοίμησε και δύο βράδια αστέρα βουλιαγμένη. Ποιο φούρναρης ρε πούστη. Τελευταία γραμμή για σήμερα, καλημέρα. Ριέρα, μεγάλη απάτη. Ισχύει, εντάξει, τεράστια απάτη από τη Λίβερπουλ. Να μιλάμε όμως για ένα 22χρονο αθλητικό. Ναι, τώρα είναι αυτό βέβαια. Στέφανε, να τον δω στο χωριό μας. Να τον δω. Οι μασίες και οι μαμίες δεν μου λένε τίποτα. Αυτό δεν θα σε πω. Από 35 χρόνια του φίλου. Δεν σε κακίζω. Κάτσε, λογική έχει αυτό που σου λέω. Είναι 22 χρονών να δείξει, έχει παίξει με εθνική σενεγάλη. Δεν μου λέει τίποτα και η μασία και η μαμία. Και δεν μπορείς να τον αγοράσεις. Δεν στον αγοράζει. Ο Άρης είχε φέρει τη μισή μασία. Τι έκανε. Πολλοί ποδοσφαιριστές καλοί που έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα δεν πιάνουν. Γιατί οι συνθήκες της Ελλάδας με αυτά που έχουν συνηθίσει είναι διαφορετικές. Πώς λες εσύ εδώ πέρα ότι θες καλύτερες συνθήκες με γραμμές που να έρχονται κατευθείαν, άμα το συνηθίσεις αυτό το πράγμα. Είναι κι άλλα. Το να είναι ευτυχισμένος. Μπορεί να τον ενοχλεί ο ήλιος, να τον ενοχλεί η παραλία μας. Χίλια δυο. Ο Ιαν Ρας στη Γιουβέντους είπε: Φεύγω, δεν είμαι ευτυχισμένος. Ο Εσίτη. Εντάξει, παιδί, λέει, δεν μπορώ να προσαρμοστώ. Σύνολα τα άλλα που έχει ο άνθρωπος, ναι. Δεν μπορώ να εγκληματιστώ. Ναι. Ο Ακπομπ, ξέρεις τι καλά προσαρμόζεσαι. Ο Ακπομπ, λέει το παιδί, θέλω να φύγω, δεν μπορώ να εγκληματιστώ. Ξέρεις τι καλά προσαρμόζεσαι. Δεκτό. Προσαρμόζεσαι, Κώστα. Θέλει να προσαρμοστεί εδώ, του άρεσε. Μια χαρά προσαρμόζεσαι. Αν κάνεις κανένα 2-3 χρόνια με 300 ευρώ το μήνα και ξεκινάς 6 ώρα το πριν να πας εδώ με το αστικό, να δεις τι καλά προσαρμόζεσαι. Λέμε τώρα για ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να γίνει τώρα. Άλλο. Εγώ και με 150 ευρώ βολεύομαι. Λέμε για ποδοσφαιριστή επαγγελματία τώρα στο επίπεδο. Αυτό, έτσι. Τώρα, όταν λέμε επαγγελματία, τι θα πει δεν προσαρμόζουν. Και για παίχτες που δεν προσαρμόστηκαν, δεν ευτυχισμένος. Σήμερα έπαιξε center for και σε 92 έβαλε γκολ. Μπράβο. Ποιο, για ποιο λες? Ο Βέρμπλουμ σήμερα. Verblum. Αγωνίστηκε σήμερα σε center for. Ναι, ο Βέρμπλουμ. Και έβαλε γκολ σε μια ομάδα. Ο Βέρμπλουμ. Άκου τώρα, τι είπε. Σωστό και τελευταία. Ο Βέρμπλουμ. Στιτό στην περιοχή. Σε ομάδα πρωταγωνιστικό ρόλο. Επειδή το έχει το γκολ και το κεφάλι. Το έχει. Μπορεί να βάλει 10 γκολ και να πει: Αμάν ο Βέρμπλουμ. Θα πάει το βάλει στα χαφ, περπατάει. Τελευταία γραμμή, καλημέρα. Εντάξει, ρε φίλε, στη μέρη μπάλα. Ήταν στο 92 από την άμυνα, πήγε στην εκτέλεση του κόρε. Έλα, φίλε, ναι. Στο περέπει. Έλα, μακού. Μάλιστα. Φουρναρόσκυλο.
Μ' ακούς, ρε? Ναι, ρε, σ' ακούω. Και ευγενικό. Λοιπόν, κάτω τα χέρια. Γελάει και ο ίδιος. Άλλη μία. Κολόπεδο. Μ' ακούς, ρε. Άστρα με τη θηλυκή φωνή πήρα σε κάτι παλιά. Τουλάχιστον ο άλλο είχε 4 τόνου πολύποδε στο λαιμό. Τέλο! Τράβε τώρα εκεί η μαμά σου, μη σε μαλώσει που δεν πήρε τη σχολή με τη μάσκα τώρα. Τέλο! Τα λέμε την άλλη Κυριακή. Τα υπόλοιπα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή το ίδιο βιολί. Θα ταλαιπωρηθούμε, θα σα ταλαιπωρήσουμε. Πάντω παρέα δεν είμαστε. Καλή εβδομάδα. Αλόε Ίστουσεν Χάνι, το γιατρικό της Κρήτης, με την υπογραφή του Mr. Aloe, με την πιστοποίηση της περιφέρειας Κρήτης. Με βάση την κρητική αλόη, εκχύλισμα λάβδανο και κρητικό θυμαρίσιο μέλι. Το λάβδανο, το βότανο φάρμακο όπως το αποκάλεσε ο Ιπποκράτης, συλλέγεται αποκλειστικά στην Κρήτη. Είναι 20 φορές πιο αντιοξειδωτικό από το φρέσκο χυμό λεμονιού και 3 φορές περισσότερο από το πράσινο τσάι. Είναι ένα ισχυρό φυσικό αποτοξινωτικό για τον οργανισμό. Προστατεύει την καρδιά, είναι ευεργετικό για τους καπνιστές, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί υπέρ της πανίδας του εντέρου. Είναι το καλύτερο φυσικό αντιϊϊκό, καθώς μπορεί να προστατεύσει και να θωρακίσει τον οργανισμό ενάντια στις ιώσεις του χειμώνα. Μεγάλη προσφορά! 2 λίτρα αλόης με λάβδανο και μέλι, τώρα μόνο 49,90 και δωρεάν έξοδο αποστολής. Και αν τηλεφωνήσετε τώρα, θα σας κάνουμε δώρο ένα σαπούνι με πραγματικό γάλα γαϊδούρας, προϊόντα αυθεντικής κρητικής αλόης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 50 6006 ή κάντε ηλεκτρονικά την παραγγελία σας στο mr.aloe.gr. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευές.